Καλησπέρα, σεβαστοί πατέρες, φίλες και φίλοι της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών, αγαπητέ πατέρα Εμμανουήλ, αγαπητή Αγγελική Ζιάκα, καλησπέρα, καλές αποκριές και χαιρόμαστε πάρα πολύ για την απόψινή εκδήλωση. Είναι η τρίτη στη σειρά καιρός του ποιήσε, στη σειρά των ηλεκτρονικών διαλέξεων της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών. Έχουμε την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να φιλοξενούμε λοιπόν απόψε στο ηλεκτρονικό βήμα της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών τον πατέρα Εμμανουήλ Κλάψη από τη Βοστόνη, μέχρι πρότινος καθηγητής συστηματικής θεολογίας στην Ελληνοορθόδοξη Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού Βοστόνης, μια πολύ σπουδαία θεολογική σχολή που ανέδειξε πολύ μεγάλες θεολογικές και εκκλησιαστικές προσωπικότητες στον νέο κόσμο. Με τον πατέρα Εμμανουήλ Κλάψη, τόσο προσωπικά ομιλών όσο και η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών διατηρούν μακροχρόνιους δεσμούς και είμαστε ευγνώμονες για την εδώ και χρόνια συνεργασία μας μαζί του. Απόψε θα μας μιλήσει για το θέμα «Η μαρτυρία της Εκκλησίας στη δημόσια σφαίρα υπό τη σκιά της πανδημίας». Ο πατήρ Εμμανουήλ Κλάψης εδώ και χρόνια είναι από τους θεολόγους που εύχεται και προσπαθεί για το διάλογο θεολογίας και κοινωνικών επιστημών. Ο διάλογος αυτός, ο τόσο αναγκαίος, σήμερα έχει ακόμα μια διάσταση, έχει ακόμα μια επικαιρότητα, έχει ακόμα μια επίκαιρη διάσταση αυτή της πανδημίας. Ποια λοιπόν είναι η μαρτυρία ή ποια θα είναι η μαρτυρία της Εκκλησίας στον 21ο αιώνα και μάλιστα υπό τη σκιά της πανδημίας που όπως ξέρουμε έχει αλλάξει πάρα πολλά πράγματα και θα συνεχίζει να αλλάζει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μας. Δεν θα κρατήσω το λόγο παραπάνω, θα δώσω αμέσως το λόγο στην συντονίστρια της απόψινής εκδήλωσης, την αγαπητή Αγγελική Ζιάκα, αναπληρώτρια καθηγήτρια θρησκειολογίας στη Θεολογική Σχολή του ΑΠΘΙΤΑ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών. Επιτρέψτε μου μόνο να πω δύο λόγια επί της διαδικασίας, να προειδοποιήσω καταρχήν ότι η εκδήλωση καταγράφεται και θα προβληθεί σε λίγες μέρες στο κανάλι της Ακαδημίας στο YouTube. Επίσης, να ξαναθυμίσω όπως και την προηγούμενη φορά ότι για τη διαδικασία των ερωτήσεων και της συζήτησης που θα ακολουθήσει υπάρχει δυνατότητα γραπτών ερωτήσεων μέσα από το κανάλι το Q&A που το βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης σας, είναι Questions and Answers. Από εκεί λοιπόν σε αυτό το χώρο διατυπώνουμε γραπτές ερωτήσεις και αν πάτε στο σημείο που λέει Participants θα δείτε ότι υπάρχει δυνατότητα να σηκώσετε το χέρι σας, λέει Raise Hand, να σηκώσετε το χέρι σας για να υποβάλλετε προφορική ζωντανά την ερώτησή σας και όταν τελειώσετε την ερώτησή σας παρακαλούμε να κατεβάσετε το χεράκι σας με το lower hand ώστε να μην μπερδευτεί η συντονίστρια για το ποιος ζητάει το λόγο. Παρακαλώ να είμαστε σύντομοι στις ερωτήσεις και να μην κρατήσουμε πολύ το λόγο και απλώς να διευκρινίσω προς το πρόγραμμα και θα ενημερωθείτε και γραπτός ότι η επόμενη συνάντηση σε αυτό το κύκλο διαλέξεων, εκδηλώσεων που είναι στις 23 Μαρτίου είναι Τρίτη και όχι Δευτέρα όπως εκ παραδρομής γράφτηκε στην αρχή και θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για το με θέμα το κοινωνικό ήθος της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Είναι το τελευταίο επίσημο κείμενο του Οικουμενικού Πατριαρχείου που αφορά λοιπόν την κοινωνική διδασκαλία της Εκκλησίας και θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε τον πατέρα Ιωάννη Χρυσαυγή που πρωτοστάτησε σε αυτή την προσπάθεια σε διάλογο με τον καθηγητή Βασίλειο Μακρύδη από τη Γερμανία, με τον αρχισυντάκτη της Σύναξης Θανάση Παπαθανασίου και με την Θεοδότα Νάντσου από το Ταμείο για τη Φύση της Ελλάδος. Λοιπόν, δεν κρατάω άλλο το λόγο, τα υπόλοιπα θα τα πούμε στη συνέχεια, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Θυμίζω ότι εδώ και μια εβδομάδα λειτουργεί το ιστολόγιο της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών με τίτλο «Πολυμερός και πολυτρόπος Θεολογία, Εκκλησία, Κοινωνία σε διάλογο». Και σήμερα είχαμε τη χαρά να αναρτήσουμε το δεύτερο στη σειρά κείμενο, αυτό του πατρός Χαράλαμπου Παπαδόπουλου Λίβιου, που ουσιαστικά είναι μια περίληψη της προηγούμενης εισήγησής του στο βήμα αυτό. Λοιπόν, να είστε καλά, πατέρα Εμμανουήλ, καλώς ήρθατε. Αγγελική, έχεις το λόγο, το βήμα είναι δικό σου. Αγαπητοί πατέρα Εμμανουήλ, Παντελής, αγαπητοί συνάδελφοι, πατέρες, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκ μέρους της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου, έχω την χαρά αλλά και την τιμή να παρουσιάσω τον πατέρα και καθηγητή Εμμανουήλ Κλάψη. Ο πατέρας Κλάψης είναι γνωστός, αγαπητός και σεβαστός στον θεολογικό κόσμο της Ελλάδας και της Αμερικής για το σημαντικό θεολογικό του έργο και τη συμβολή του στη μαρτυρία της Εκκλησίας και της θεολογίας στους σύγχρονους καιρούς. Μια μαρτυρία
η οποία εκκινώντας από τον πλούτο της ορθόδοξης παράδοσης, πορεύεται διαλεγόμενη με αγάπη και σεβασμό για τον άνθρωπο και την οικουμένη, χωρίς διακρίσεις και με πνεύμα συμπερίληψης και κατανόησης, αλλά και αγωνίας για την πορεία της Εκκλησίας και του κόσμου. Ο πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Κλάψης διετέλεσε επί πολλά έτη από το 1985 έως το 2020 καθηγητής στη Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού της Βοστόνης, όπου κατήχε την έδρα θεολογίας του Αρχιεπισκόπου Ιακώβου. Τα κύρια ακαδημαϊκά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την εκκλησιολογία, την οικουμενική κίνηση, τη δημόσια παρουσία και τη μαρτυρία της Ορθοδοξίας στον πλουραλιστικό κόσμο και τον διάλογο, διαχριστιανικό και διαθρησκειακό. Ο πατέρας Μανώλης διετέλεσε κοσμήτορας του Ελληνικού Κολεγίου και της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού της Βοστόνης, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Πίστη και Τάξη του Παγκόσμιου Συμβουλίου Εκκλησιών 1991 έως 1998 και υπηρέτησε ως μέλος της ομάδας του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών για την Αντιμετώπιση της Βίας, επίσης το Οικουμενικό Πατριαρχείο και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Είναι συγγραφέας πολλών άρθρων του βιβλίου «Η Ορθοδοξία σε διάλογο» και επίσης επιμελητής των βιβλίων «Η Ορθοδοξία σε έναν πλουραλιστικό κόσμο», «Βία και πνευματικότητα», έργα σημαντικά για την έρευνα τη σύγχρονη και για την ακαδημαϊκή υψηλού επίπεδου έρευνα, όπου ελάχιστες είναι οι παρόμοιες μαρτυρίες, διότι περιέχουν άρθρα από διεθνή συνέδρια που διοργάνωσε στη Βοστόνη ως κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής και δημοσιεύτηκαν από το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών. Το θέμα της σημερινής ομιλίας και της σημερινής συνάντησης είναι η μαρτυρία της Εκκλησίας στη δημόσια σφαίρα υπό την σκιά της πανδημίας. Αναμένοντας, αγαπητέ πατέρα Μανώλη, τις σημαντικές και μη συμβατικές παρεμβάσεις σας, σας παρακαλώ να λάβετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τόσο τον Παντελή όσο και την Αγγελική. Σας αγαπώ. Έχουμε συνεργαστεί για πολλά χρόνια. Είμαστε συνοδοιπόροι σε μία προσπάθεια για τη δυναμική μαρτυρία της Ορθοδοξίας μέσα στα σύγχρονα πλαίσια της εποχής μας. Και ευχαριστώ ιδιαίτερα για την πρόσκληση που έλαβα από την Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών και ιδιαίτερα από τον Διευθυντή της, για να είμαι μαζί σας σήμερα. Η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου, με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος κυρίου Γνατίου, αποτελεί πλέον σημαντικό κέντρο σπουδής της Ορθοδόξης Θεολογίας. Τα πρωτοποριακά θεολογικά συνέδρια, οι εκδόσεις και οι συνεργασίες με χριστιανικά θεολογικά ινστιτούτα και σχολές, καθώς και οι διάλογοι στους οποίους συμμετέχει με άλλους κοινωνικούς και πολιτισμικούς φορείς, προσφέρουν στην Εκκλησία σημαντικό και κοινωνικά πληροφορημένο και υπεύθυνο θεολογικό λόγο. Και αξίζει αυτό να το προσέξουμε. Ο κόσμος μετά την πανδημία έχει εκ των πραγμάτων αλλάξει. Περισσότερο από 115 εκατομμύρια ανθρώπων έχουν προσβληθεί από τον κορονοϊό και περισσότεροι από 2.560.000 έχουν πεθάνει. Η πανδημία απροσδόκητα έφερε στο προσκήνιο το ευάλωτο της ανθρώπινης φύσης, την αδυναμία του παγκοσμίου και τοπικού πολιτικού συστήματος να προστατέψει έγκαιρα και αποτελεσματικά την υγεία των πολιτών και τα υποβόσκοντα μεγάλα κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα της κοινωνικής ανισότητας, της φτώχειας, του μυσαλλοδόξου εθνικισμού και της έλλειψης αλληλεγγύης σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.
Καλλιεργείται η αντίληψη πως με την εξαίρεση του εμβολίου η κοινωνία και η οικονομία θα επανακάψει στην πρώτη πανδημίας κατάσταση. Οι επιπτώσεις όμως της πανδημίας θα συνεχίσουν να δημιουργούν ένα περίπλοκο πλέγμα αλληλοεξαρτουμένων κοινωνικών προβλημάτων που η αντιμετώπιση τους απαιτεί συντονισμένες προσπάθειες και συνεργασίες της παγκοσμίας κοινότητας, των διεθνών οργανισμών υγείας, των τοπικών κυβερνήσεων και των θρησκευτικών και πολιτισμικών κοινοτήτων. Τα κοινωνικά προβλήματα που προϋπήρχαν της πανδημίας απαιτούν σήμερα γρήγορη αντιμετώπιση. Το πρόβλημα της ανισότητας αυξάνεται δραματικά. Ακόμα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανησυχεί για το άνοιγμα της ψαλίδας της κοινωνικής ανισότητας και παροτρύνει τη διεθνή κοινότητα, τα κράτη και τις τοπικές κοινωνίες να πάρουν τα αναγκαία μέτρα για τη μείωση αυτής της ανισότητας. Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Ινστιτούτου Εργασίας, τουλάχιστον 225 εκατομμύρια ολικής εργασίας έχουν παγκοσμίως χαθεί τον περασμένο χρόνο σαν αποτέλεσμα της πανδημίας. Οι περισσότερες από αυτές τις εργασίες προβλέπεται ότι θα χαθούν οριστικά. Υπολογίζεται πως θα περάσει τουλάχιστον μια δεκαετία για να ξεπεράσουν οι φτωχοί το οικονομικό πλήγμα της πανδημίας, ενώ οι πλούσιοι έχουν ήδη επανακτήσει τον πλούτο τους και οι 10 πλουσιότεροι άνθρωποι του κόσμου έχουν αυξήσει τον πλούτο τους με περισσότερο από 500 δισεκατομμύρια από τότε που άρχισε η κρίση της πανδημίας. Στοιχεία δείχνουν ότι η πανδημία επηρέασε σοβαρότερα και ασύμετρα τους ηλικιωμένους ανθρώπους, γυναίκες, μονογονεϊκές οικογένειες, χαμηλόμισθους εργάτες, υπαλλήλους και οικονομικούς μετανάστες που η ζωή τους ξαφνικά γεμίζει από φόβο, ανασφάλεια, απόγνωση και μοναξιά που οδηγούν σε ψυχασθένειες, τη βία και την εξάρτηση από ναρκωτικές ουσίες, αλκοόλ και αντικαταθλιπτικά φάρμακα. Η πολυπόθητη ανάκαμψη από την πανδημία δεν μπορεί να αγνοήσει αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ευπαθείς ομάδες λόγω των συστημικών κοινωνικών ανισοτήτων, χωρίς να διακινδυνεύουμε την ανάπτυξη λήξεων που επιδεινώνουν τις ανισότητες αντί να τις επιλύουν. Ποιος θα πληρώσει το οικονομικό τύπημα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, που υπολογίζεται να είναι από 8 μέχρι 16 τρισεκατομμύρια? Ένα είναι βέβαιο, πως αυτοί που θα πληρώσουμε το αίμα τους το τίμημα της πανδημίας θα είναι τα φτωχά κράτη, οι μικροεπιχειρηματίες, οι φτωχοί και γενικά οι ευάλωτες κοινωνικές τάξεις. Το Τμήμα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ έχει έγκαιρα προειδοποιήσει ότι μαζί με την επιδημία του κορονοϊού υπάρχει κίνδυνος για την εξάπλωση της επιδημίας του εθνικισμού και του αυταρχισμού. Σε παγκόσμιο επίπεδο παρατηρείται η έξαρση του τοπικισμού και της βιαίας καταστολής λαϊκών αντιδράσεων και κανείς δεν γνωρίζει αν αυτά τα φαινόμενα εγκαταλειφθούν ή θα μειωθούν όταν λήξει η κατάσταση έκτατης ανάγκης. Δείγματα κρατικής εσωστρέφειας και έλλειψη αλληλεγγύης είναι το σύνθημα «Πρώτα η Αμερική» που καθόριζε την πολιτική των ΗΠΑ τα τελευταία 4 χρόνια και η απόφαση της Γερμανίας να απαγορεύσει τις εξαγωγές ιατρικών προμηθειών προς την Ιταλία σε ένα καιρό που οι άνθρωποι πέθαιναν μαζικά στη Λομβαρδία. Ταυτόχρονα όμως έχουμε και ενθαρρυντικές ενδείξεις για την αύξηση της κοινωνικής αλληλεγγύης.
Οι πολίτες επικεντρώνουν την προσοχή τους στην ελεύθερη προσωπική επιλογή και στη μη υλικές τυχές της ζωής. Οι άνθρωποι ζητούν προοδευτικά την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, τη μείωση του χάσματος μεταξύ πλουσίων και φτωχών και ταυτίζονται με άμεσα κοινωνικά δίκτυα εθελοντισμού και κοινωνικής αλληλεγγύης. Αυτό το ενδιαφέρον για την ποιότητα της ζωής και τη βελτίωση της τοπικής κοινωνίας δίνει ελπίδες για ένα καλύτερο μέλλον. Η κοινωνική ανισότητα, η φτώχεια, ο εθνικισμός, ο πολιτικός και θρησκευτικός εξτρεμισμός, η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ο βιασμός του περιβάλλοντος είναι αδύνατον να αντιμετωπιστούν μεμονωμένα από κράτη, θρησκείες και πολιτισμικές κοινότητες, ακόμα και πολίτες. Η Ορθόδοξη Εκκλησία στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο αναγνώρισε την ανάγκη να ενθαρρύνει το διάλογο και τη συνεργασία όλων αυτών που εξυπηρετούν το σκοπό της ειρήνης και ανοίγουν το δρόμο προς τη δικαιοσύνη, την αδελφότητα, την αληθινή ελευθερία και την αμοιβαία αγάπη μεταξύ όλων των παιδιών ενός ουρανίου πατέρα, καθώς και μεταξύ όλων των λαών που απαρτίζουν την ανθρώπινη οικογένεια. Προς αυτή την κατεύθυνση, ο διάλογος στην κοινωνία των πολιτών συμβάλλει στην ανάπτυξη αμοιβαίας εμπιστοσύνης, συμφιλίωσης και ειρήνης μεταξύ όλων των πολιτισμικών και θρησκευτικών κοινοτήτων σε μια πλουραλιστική κοινωνία. Ο απότερος σκοπός του διαλόγου είναι η από κοινού μελέτη των διαφορών τους και των κοινωνικών προκλήσεων προκειμένου συλλογικά να αναζητήσουν τρόπους ειρηνικής και δίκαιης συνύπαρξης και συνεργασίας στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων. Αυτή η επιλογή δεν αποσκοπεί και δεν προϋποθέτει την εγκατάλειψη ή το συμβιβασμό της θρησκευτικής και πολιτισμικής ιδιαιτερότητας των κοινοτήτων που συνειδητά επιλέγουν να αποδεχθούν την ετερότητα και να εργαστούν από κοινού για ειρηνική και δίκαιη συνύπαρξη. Η γνώση της δυναμικής της σύγχρονης πλουραλιστικής κοινωνίας σ' άμεση κριτική σχέση με βασικά στοιχεία της ιδιαιτερότητας των διαμορφώνει την προσφορά τους στον διαθρησκευτικό και διαπολιτισμικό διάλογο στη δημόσια σφαίρα. Αυτό που θα μας απασχολήσει η σημερινή παρουσίαση είναι η διαχείριση του πλουραλισμού και η ισότιμη συμμετοχή της Ορθοδοξίας σαν εθελοντικός οργανισμός στους διαλόγους που διεξάγονται στη δημόσια σφαίρα μαζί με άλλες πολιτισμικές κοινότητες και πολίτες για τη διαμόρφωση του κοινού καλού. Μέσα σε αυτό τον διάλογο θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και τη συμμετοχή της Ορθοδοξίας σε διαθρησκευτικούς και διαχριστιανικούς οργανισμούς, τοπικούς και παγκόσμιους. Κατέχει όμως η Εκκλησία την τέχνη του διαλόγου, σέβεται τον άλλον στην ετερότητά του, εμπλουτίζει και εμπλουτίζεται με τη συμμετοχή της στο διάλογο, αποδέχεται την ετερότητα σαν αφορμή διαλόγου και κοινωνίας και όχι βιαίο αποκλεισμού των άλλων. Στη αναγκαιότητα του διαπολιτισμικού διαλόγου και αλληλεγγύης. Στη μετανεωτερική εποχή, η έμφαση στην ιστορικότητα και την αυτονομία του υποκειμένου θρημάτισε την κοινωνία σε πολλαπλές αντικρουόμενες ατομικότητες που διεκδικούν την απολυτότητα των δικών τους αντιλήψεων για την προσωπική και κοινωνική ζωή. Σε μια προσπάθεια να περιορίσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις της ατομοκρατίας στην κοινωνία και στις ανθρώπινες σχέσεις, η έμφαση στην αυτονομία του ατόμου
επανεξετάζεται χωρίς ολοκληρωτικά να εγκαταλείπεται. Σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η αυξανόμενη διαπίστωση πως η ποιότητα της ζωής δεν μπορεί να καθοριστεί αποκλειστικά και μεμονωμένα από το αυτονομημένο υποκείμενο. Δίνεται έμφαση στην αλληλεξάρτηση, την αλληλεγγύη, και ο διάλογος προσφέρει δυνατότητες υπέρβασης της εσωστρέφειας και αυτάρκειας όλων των συλλογικοτήτων και των κοινωνικών υποσυστημάτων. Η έμφαση που δίνει η Ορθοδοξία στις ανθρώπινες σχέσεις και στην εκστατικότητα σαν συστατικό της ανθρώπινης εκπλήρωσης είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις σύγχρονες αναζητήσεις για την υπέρβαση της ατομικότητας και τη σύνδεσή της με τον άλλον, την ετερότητα. Αυτή η ορθόδοξη αντίληψη για τη σπουδαιότητα των ανθρωπίνων σχέσεων που δεν ακυρώνει την προσωπική ιδιαιτερότητα του υποκειμένου αποτελεί σημαντική προσφορά της Ορθοδοξίας. Ο σεβασμός και η αποδοχή της ιδιαιτερότητας των άλλων, η κοινωνική αλληλεγγύη, η επικοινωνία και ο διάλογος με γνώμονα την ειρηνική και δίκαιη συνύπαρξη και συνεργασία με άλλες κοινοτικές ετερότητες σε μια πλουραλιστική κοινωνία αποτελεί και την πολιτική έκφραση της Ορθοδοξίας. Μπορεί όμως η Ορθοδοξία να συμμετάσχει με ίσους όρους με άλλες πολιτισμικές κοινότητες και πολίτες καθώς και με τις ανθρώπινες επιστήμες, σε διαλογική μελέτη και αντιμετώπιση των προβλημάτων της κοινωνίας. Η Ορθοδοξία, παρόλες τις αξιόλογες προσπάθειες των θεολόγων της, προς αυτή την κατεύθυνση αντιμετωπίζει ακόμα δυσκολίες στον τρόπο συμμετοχής σε αυτό το διάλογο που θα της έδινε τη δυνατότητα μαζί με τις άλλες πολιτισμικές και θρησκευτικές κοινότητες να συνεισφέρει ισότιμα στη διαμόρφωση του κοινού καλού με σεβασμό πάντοτε στην ετερότητα. Στην Ορθόδοξη Θεολογία υπάρχει σήμερα μια γόνιμη και αξιόλογη προσπάθεια να αναδειχθούν οι θεολογικές προϋποθέσεις για την έμπρακτη παρουσία της Εκκλησίας στην κοινωνία των πολιτών. Και η Θεολογική Ακαδημία του Βόλου παίζει σημαντικό ρόλο προς αυτήν την κατεύθυνση. Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, με το κείμενο «Η Αποστολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας στο σύγχρονο κόσμο», ενθαρρύνει την παρουσία και το διάλογο της Εκκλησίας στη δημόσια σφαίρα για την από κοινού με άλλες θρησκευτικές και πολιτισμικές κοινότητες ανακάλυψη όλων αυτών των στοιχείων που ενώνουν την ανθρώπινη κοινωνία στις πολλαπλές της εκφάσεις και την οδηγούν στην ειρηνική συνύπαρξη. Προς αυτή την κατεύθυνση είναι και το κείμενο «Υπέρ της του κόσμου ζωής, το κοινωνικό ήθος Ορθόδοξης Εκκλησίας» του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Η Ορθοδοξία φαίνεται να αρνείται να ταυτιστεί με παθητική αντίσταση στα δυστεόητα προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας, αλλά ούτε και να επιτρέψει την εχμαλωσία της στον παραδοσιασμό και τον εκκλησιαστικό υπεριαλισμό, τουλάχιστον στις τελευταίες της διακηρύξεις και το δημιουργικό θεολογικό της λόγο. Η αποστολή της Εκκλησίας στο δημόσιο χώρο. Η αποστολή της Εκκλησίας στον κόσμο δεν περιορίζεται μόνο στη θεραπεία των υπαρκτικών αδιεξόδων της ανθρώπινης κοινωνίας, αλλά και στη ριζική μεταμόρφωση του κόσμου, καθοδηγούμενη από το κοινωνικό της μήνυμα. Προκειμένου η δημόσια παρέμβαση της Εκκλησίας στον κόσμο να έχει θεραπευτικό χαρακτήρα, η Εκκλησία χρειάζεται να κατανοήσει όσο είναι δυνατόν τη δυναμική της σύγχρονης πλουραλιστικής και πολυπολιτισμικής κοινωνίας. Προς αυτή την κατεύθυνση, ο διάλογος με τις κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες
θα πρόσφερε στην Εκκλησία την αναγκαία κοινωνική ανάλυση για την καλύτερη κατανόηση της κοινωνικής δυναμικής. Η λαθασμένη και επιδερμική διάγνωση οδηγεί σε λάθος θεραπευτική επέμβαση. Η σύνδεση της θεολογίας με την κοινωνική ανάλυση θα βοηθούσε στην υπέρβαση μιας γενικόλογης αφηρημένης θεολογίας και την καλύτερη σύνδεσή της με την ηθική που θα ενδυνάμωνε ακόμη περισσότερο τον προφητικό της λόγο. Η Εκκλησία στα σώμα Χριστού βέβαια υπάρχει και να ενώνει τον άνθρωπο με το Θεό. Αυτή η κοινωνία με το Θεό στην Ορθόδοξη Εκκλησία επιβεβαιώνεται και ανανεώνεται με τη μελέτη της ιστορικής αποκάλυψης του Θεού, την Αγία Γραφή, τη συμμετοχή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και με τη διακονία του φτωχού, αδικημένου και καταπιεσμένου αδελφού. Αυτοί οι τρεις τρόποι κοινωνίας με το Θεό είναι εξίσου σημαντικοί και αλληλεξαρτούμενοι και δεν χωρίζονται χωρίς να στρεβλώνουν το ορθόδοξο ήθος. Στην προφητική παράδοση, οι λατρευτικές θυσίες και πνευματικές πρακτικές απορρίπτονται αν δεν συνοδεύονται με πράξεις δικαιοσύνης για το φτωχό, τον καταπιεσμένο και τον άστοχο. Παραδείγματος χάρη, στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐου περιγράφεται το θεάρεστο είδος της νηστείας. Γράφει χαρακτηριστικά: «Η νηστεία που θέλω εγώ είναι τούτη, να σπάτε των αδικημένων τα δεσμά, να λύνετε τα φορτία που τους βαραίνουν, τους καταπιεσμένους να απελευθερώνετε και να συντρίβετε κάθε ζυγό. Νηστεία είναι με τον πεινασμένο το ψωμί σας να μοιράζεστε, τον άστεγο να φαίνεται στο σπίτι. Αν κάποιον βλέπετε γυμνό, με ρούχα να τον τίνετε και τη βοήθεια στον συνάνθρωπό σας να μην την αρνιέστε. Τότε θα λάμψετε σαν τις αυγής το φως και οι πληγές σας πολύ γρήγορα θα γιατρευτούν. Η δικαιοσύνη μπροστά σας θα βαδίζει και θα έχετε τη δόξα μου για οπισθοφυλακή. Θα με φωνάζετε και εγώ θα σας αποκρίνομαι. Βοήθεια θα γυρεύετε και θα σας απαντώ, εδώ είμαι εγώ». Και αναφέρω αυτό διότι μιλάμε για την νηστεία, αλλά την έχουμε ολοκληρωτικά αποσυνδώσει από την φιλανθρωπία και την ταύτισή μας με το φτωχό και τον αδικημένο, κάτι που δεν έχει βιβλική υπόσταση. Το γεγονός ότι η Εκκλησία υποστασιάζεται στη Θεία Ευχαριστία δεν μπορεί να χρησιμοποιείται σαν υπεκφυγή από την ανάγκη να συναντήσουμε τον Χριστό στα θύματα της ιστορίας. Συμμετοχή στην εσχατολογική δόξα της Αναστάσεως προαπαιτεί συνάντηση με τον σταυρωμένο Χριστό της ιστορίας. Η Ορθοδοξία μιλάει περισσότερο για την αγάπη Θεού και λιγότερο για τη δικαιοσύνη Του. Η έμφαση στην αγάπη Θεού οδηγεί τα μέλη της σε πράξεις ελεημοσύνης και φιλανθρωπίας και ο τονισμός της δικαιοσύνης απαιτεί από τους χριστιανούς πράξεις δικαιοσύνης. Η Εκκλησία δεν θα πρέπει να εκφράζει μόνο τη φιλανθρωπία του Θεού, αλλά είναι και ο φορέας της δικαιοσύνης Του. Πράξεις ελεημοσύνης, όσο και αν ανακουφίζουν τις άμεσες ανάγκες των πονεμένων ανθρώπων, δεν εξαλείφουν τα αίτια της κοινωνικής αδικίας και διαιωνίζουν ασύμμετρες σχέσεις εξάρτησης. Αυτό που μάθαμε από τις θεολογίες της απελευθέρωσης είναι πως η διάγνωση των καταπιεστικών και αδίκων κοινωνικών δομών και παραδόσεων και η ενεργή ταύτιση της θεολογίας με τα θύματα της ιστορίας θα πρέπει να κατευθύνουν το θεολογικό μας προβληματισμό. Η σύνδεση της φιλανθρωπίας με τη δικαιοσύνη του Θεού καθορίζει αποφασιστικά την πολιτική μαρτυρία της Εκκλησίας μας στο δημόσιο χώρο, την ανάπτυξη μιας ορθόδοξης πολιτικής θεολογίας. Αντιδράσεις για τη διαλογικότητα της Ορθοδοξίας. Η επιλογή της Ορθοδοξίας να συμμετάσχει ενεργά στη δημόσια ζωή
μιας πλουραλιστικής κοινωνίας, ενθαρρύνοντας και συμμετέχοντας διαλόγους και συνεργασίες που προάγουν την ειρήνη και τη δικαιοσύνη, προϋποθέτει την αποδοχή και το σεβασμό θρησκευτικών και φιλοσοφικών και πολιτισμικών διαφορών. Μια τέτοια αποδοχή της κοινωνικής ετερότητας σε μια πλουραλιστική κοινωνία συνδέεται και με την αναγνώριση της ελευθερίας όλων των ανθρώπων να επιλέξουν το πρότυπο ζωής και τις πολιτισμικές πρακτικές που διαμορφώνουν την ταυτότητά τους, υπό την προϋπόθεση ότι η ελευθερία τους δεν εμποδίζει τη θρησκευτική και πολιτισμική ελευθερία άλλων κοινοτήτων. Οι διάφορες πολιτισμικές, εθνικές και θρησκευτικές κοινότητες αναγνωρίζουν την ιστορικότητα της ταυτότητάς των που έχει διαμορφωθεί κατά κύριο λόγο σε αντίθεση με τους άλλους και τώρα καλούνται να αναστοχαστούν την ταυτότητά τους όχι σε αντίθεση με τον άλλον αλλά σε διάλογο με τον άλλον στην αναζήτηση τρόπων ειρηνικής και δίκαιης συνύπαρξης. Η πρόκληση για τις Ορθόδοξες Εκκλησίες είναι κατά πόσο μπορούν να αποδεχθούν ιδέες και ισχυρισμούς που οι άλλοι συνομιλητές παίρνουν στο δημόσιο χώρο και πιθανόν να αναπτύξουν τρόπους συνεργασίας μαζί τους χωρίς να διακυδεύονται οι βασικές πεπιθέσεις και πρακτικές τους. Σε ορισμένες κατά κύριο λόγο ορθόδοξες χώρες, οι δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις έχουν αρχίσει να θεσπίζουν νομοθεσία παρά την αντίθεση των εκκλησιών που αναγνωρίζει και χορηγεί τα ίδια δικαιώματα και προνόμια υπηκότητας σε όλες τις θρησκευτικές και πολιτιστικές μειονότητες του κράτους. Η νομική αναγνώριση των ίσων δικαιωμάτων των μειονοτήτων σε κατά κύριο λόγο ορθόδοξες χώρες υποχρεώνει τις εκκλησίες να υποστούν μία διαδικασία προσαρμογής, να μάθουν να αναγνωρίζουν και να σέβονται τα ίσα δικαιώματα αυτών των μειονοτήτων, καθώς και το συνταγματικό τους δικαίωμα να συνεισφέρουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους στη δημόσια ζωή. Σε μια τέτοια κατάσταση ο διάλογος είναι απαραίτητο μέσο επικοινωνίας που διευκολύνει τη σύγκληση σε θέματα κοινωνικής κοινή ζωής. Οι εκκλησίες ενδέχεται να δυσκολεύονται να αποδεχθούν πλήρως το πληθυντικό χαρακτήρα των συγχρόνων κοινωνιών εάν δεν αναγνωρίσουν την εσωτερική τους πολυφωνία και να ενθαρρύνουν την καλλιέργεια ενδοορθόδοξου ενδοεκκλησιαστικού διαλόγου σε όλα τα επίπεδα της ζωής. Μέσα στην Ορθοδοξία υπάρχουν πολλαπλές Ορθοδοξίες. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε και αυτός ο διάλογος θα μας βοηθήσει να διατηρήσουμε την ενότητα της Εκκλησίας και όλες οι ευαισθησίες και ερμηνείες Ορθοδοξίας θα μπορούν να εκφραστούν, να γίνουν σεβαστές και να αλληλοεμπλουτιστούν. Το γεγονός ότι η Ορθοδοξία βιώνει την κοινωνία με τον Χριστό μέσα στα δημοκρατικά πλαίσια της πλουραλιστικής κοινωνίας κάνει αναγκαία την ανάπτυξη μιας ορθόδοξης θεολογίας των πολιτισμών που βασίζεται στην αναγνώριση της σωστικής παρουσίας του Αγίου Πνεύματος πέρα των κανονικών ορίων της Εκκλησίας. Η Εκκλησία διακρίνει στο δυναμισμό μιας πλουραλιστικής δημοκρατικής κοινωνίας όχι μόνο το κακό, αλλά και τη ζωηφόρο ενέργεια και παρουσία του Αγίου Πνεύματος, την εκστατική υπερβατική δύναμη της ιστορίας που αναγνωρίζει τον άλλο στην ετερότητά του σαν τον ξεχασμένο αδελφό μας. Το Άγιο Πνεύμα είναι η παρουσία του Θεού στον κόσμο, ο πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών, που δεν περιορίζεται από ανθρώπινες προσδοκίες και αντιλήψεις. Το Πνεύμα όπου θέλει πνεί και τη φωνή αυτού ακούεις αλλοκίδες πόθεν έρχεται και που υπάγει.
Οι καρποί του Αγίου Πνεύματος, αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, καλοσύνη, αγαθότητα, πίστη, πραότητα και εγκράτεια, μας δίνουν τη βεβαιότητα της θεϊκής παρουσίας όταν τις διακρίνουμε στον άλλον, παρόλο ότι ο άλλος είναι διαφορετικός. Η αποστολή της Εκκλησίας στον κόσμο είναι να χτίζει γέφυρες επικοινωνίας και κοινωνίας, κατ' το πρότυπο της ευχαριστικής κοινωνίας της εικόνας του Βασιλείου του Θεού. Η θετική βέβαια, η αρνητική στάση της Εκκλησίας απέναντι των άλλων πολιτισμικών κοινοτήτων εξαρτάται από τη θεολογική αξιολόγηση της ιστορίας, από το κατά πόσο η ιστορία διαμορφώνεται μόνο από ανθρώπινα επιτεύγματα και επιλογές ή και από την ενεργή παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Ο Θεός ποτέ δεν πάβει να είναι παρόν και να ενεργεί στην ιστορία. Αν η σωστική παρουσία του Θεού στον κόσμο είναι παγκόσμιο γεγονός που δεν ακυρώνεται από τις λάθος ανθρώπινες επιλογές και το κακό αδυνατεί να εξαλείψει οριστικά αυτή την παρουσία, η Εκκλησία δεν μπορεί να απορρίψει των ανθρωπίνων επιτευγμάτων, τέχνη, επιστήμη, πολιτισμοί. Η αγιοπνευματική θεολογία των πολιτισμών προσφέρει στην Εκκλησία τη δυνατότητα να αξιολογήσει θεολογικά τα ανθρώπινα επιτεύγματα σαν δώρο του Αγίου Πνεύματος, χωρίς αυτό να σημαίνει πως αυτά τα επιτεύγματα στην ανθρώπινη τους έκφραση και χρήση δεν υπόκειται στην επίδραση του κακού και δεν οδηγούν σε αλλοτριωτικές καταστάσεις που θα πρέπει η Εκκλησία είτε να απορρίψει ή να μεταμορφώσει. Η αναγνώριση αυτή αποτελεί τη θεολογική κατοχήρωση της κριτικής συνεργασίας Εκκλησίας με άλλες χριστιανικές, θρησκευτικές και ανθρωπιστικές κοινότητες. Με άλλα λόγια, δεν πρέπει να φοβόμαστε την εξέλιξη ιστορίας, γιατί μέσα σε αυτή την εξέλιξη ο Θεός υπάρχει και συνεχίζει να ενεργεί. Η Εκκλησία αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους, την ιστορικότητά τους, αφού ο Θεός της αγάπης δεν έχει πάψει ποτέ να ενδιαφέρεται και να εργάζεται για τη σωτηρία όλου του κόσμου. Η Εκκλησία ευαγγελίζεται το χαρμόσυνο μήνυμα του ερχομού της Βασιλείας του Θεού που οδηγεί τους πάντες και τα πάντα με διαφορετικό τρόπο και ρυθμό σε κοινωνία με τον Χριστό χωρίς να παραβιάζεται η θεόστατος ανθρώπινη ελευθερία. Η εσχατολογική διάσταση της Ορθοδοξίας δεν επιτρέπει στην Εκκλησία να ταυτίζει απόλυτα το θέλημα και τη Βασιλεία του Θεού με ανθρώπινες ιδεολογίες, πολιτικά συστήματα ή ακόμη και πράξεις κοινωνικού μετασχισμού, αλλά της δίνει τη δυνατότητα να έχει μία κριτική εκτίμηση της ιστορίας και εξέλιξης και συμμετοχής αυτή. Η Εκκλησία σαν εθελοντικός οργανισμός, η ειρηνική ισόνομη και ισότιμη συμβίωση των πολιτών απαιτεί το κράτος να είναι αντιπροσωπευτικό όλων των πολιτών προς αποφυγή διακρίσεων, αποκλεισμών και συγκρούσεων. Αυτό απαιτεί την απεξάρτηση της Εκκλησίας από το κράτος. Στα πλαίσια της πλουραστικής κοινωνίας και του ουδέτερου κράτους, η Εκκλησία συνυπάρχει και επιβεβαιώνεται ειρηνικά και ισότιμα στην κοινωνία των πολιτών μαζί με άλλες συλλογικές ταυτότητες. Ο διάλογος και η συνεργασία με ίσους όρους με άλλες πολιτισμικές κοινότητες στη δημόσια σφαίρα προϋποθέτουν τη θεώρηση της Εκκλησίας σαν εθελοντική κοινότητα απεξαρτημένη από την κρατική εξουσία. Σαν εθελοντικός οργανισμός, το πολίτευμα της Εκκλησίας βασίζεται στην ορθόδοξη παράδοση και διαμορφώνεται από την ίδια την Εκκλησία χωρίς να χρειάζεται την αναγνώριση του κράτους. Η Ορθοδοξία προκειμένου να είναι αυθεντικός φορέας των ηθικών αρχών του Ευαγγελίου χρειάζεται να απεκλωβιστεί από την τάθησή της με τον εθνικισμό. Αυτή η τάθηση στον ελλαδικό χώρο έχει τις ιστορικές καταβολές
στην εποχή της μεγάλης ιδέας, όταν η Εκκλησία ενστερνίστηκε τους εθνικούς στόχους του κράτους και εθνικοποίησε την Ορθοδοξία. Η ταύτιση έθνους και Εκκλησίας διαμόρφωσε τον ελληνοορθόδοξο εθνικισμό, μια συντηρητική ηθικοθρησκευτική ιδεολογία που δεν αντιπροσωπεύει επαρκώς τις ηθικές αξίες του χριστιανισμού. Ο θρησκευτικός εθνικισμός γίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνος σε μια πλουραλιστική δημοκρατική κοινωνία σε καιρό πανδημίας, γιατί προκαλεί βιαίες καταστάσεις διακρίσεων και αποκλεισμών όσων θεωρούνται απειλή στην αγνότητα και τα συμφέροντα του έθνους, τα οποία ταυτίζονται κατά τρόπο απόλυτο με τη θρησκεία. Η Εκκλησία, προκειμένου να συμμετάσχει ισότιμα και ισόνομα στη δημόσια σφαίρα της κοινωνίας των πολιτών, επιδιώκοντας την ειρηνική και δίκαιη συνύπαρξη και συνεργασία, χρειάζεται να πάσει ο λόγος της να είναι κυρίως εθνικός και κρατικός. Η Εκκλησία δεν είναι εθνικός εκπρόσωπος των πολιτών ενός εθνικού κράτους, αλλά μια εθελοντική, θρησκευτική κοινότητα που σκοπός της είναι να ενώσει τον κόσμο με την αγάπη του Θεού. Η δημόσια σφαίρα και η Ορθοδοξία. Ο κοινωνικός χώρος μέσα στον οποίο η Εκκλησία σαν εθελοντικός οργανισμός εκπληρώνει την αποστολή της είναι η δημόσια σφαίρα. Τι είναι όμως η δημόσια σφαίρα μιας πλουραλιστικής δημοκρατικής κοινωνίας? Η έννοια της δημόσιας σφαίρας αναφέρεται σε ένα κοινωνικό χώρο, διαφορετικό από το κράτος, την οικονομία και την οικογένεια, στο οποίο οι άνθρωποι, σαν πολίτες και συλλογικότητες, εμπλέκονται εύλογα σε δημόσιες συζητήσεις σχετικά με το κοινό καλό. Αυτός ο χώρος διαλόγου δεν αναφέρεται σε ένα τεράστιο, αδιαφοροποίητο οργανωτικό σώμα, αλλά σε ένα πολύπλοκο δίκτυο κοινωνικών φορέων και κοινοτήτων. Η δημόσια σφαίρα επιδιώκει να είναι ένας ανοιχτός κοινωνικός χώρος στον οποίο όλα τα εύλογα επιχειρήματα μπορούν να εκφραστούν και να ακουστούν. Μια σφαίρα όπου οι λόγοι που μπορούν να σχηματίσουν το κοινό καλό προωθούνται ορθολογικά και συζητούνται, γίνονται αποδεκτοί ή απορρίπτονται. Οι πολίτες στη δημόσια σφαίρα ανταλλάσσουν απόψεις σχετικά με τις δημόσιες υποθέσεις, συζητούν και τελικά σχηματίζουν όσο είναι δυνατόν κοινή γνώμη. Η ύπαρξη και λειτουργία αυτού του κοινωνικού χώρου αποτελεί ένα ζωτικό σημάδι μιας πραγματικής, χωρίς αποκλεισμούς, δημοκρατικής κοινωνίας και οι προποθέσεις τους είναι η ελεύθερη ροή πληροφοριών, η ελεύθερη έκφραση και η ανοιχτή συζήτηση. Οι διάλογοι στη δημόσια σφαίρα προϋποθέτουν μια ειλικρινή αυτοκριτική και έντιμη αξιολόγηση της ιστορικής πορείας όλων των θρησκευτικών, εθνικών και πολιτισμικών κοινοτήτων. Η έμφαση της κοινωνικής ιδιαιτερότητας σε καταστάσεις κρίσης, πραγματικής ή φαντασιακής, μπορεί να αποτελέσει αφορμή για καταπίεση, τον αποκλεισμό και την άσκηση βίας εναντίον όσων έχουν διαφορετικές ηθικές αρχές και αντιλήψεις. Σε κάθε θρησκευτική και πολιτισμική παράδοση υπάρχουν στοιχεία που σε περιπτώσεις κρίσης μπορούν να ενθαρρύνουν και να εντατικοποιήσουν βιαίες συγκρούσεις και αποκλεισμούς. Αυτά τα στοιχεία πρέπει να αναγνωριστούν μέσα στα πλαίσια του πολιτισμικού και διαθρησκευτικού διαλόγου και να ερμηνευτούν από κοινού υπό το πρίσμα της αμοιβαίας βασικής δέσμευσης όλων των θρησκευτικών και πολιτισμικών κοινοτήτων για ειρηνική και δίκαιη συμβίωση. Ο διάλογος δεν οδηγεί αναγκαία σε συμφωνία και υπέρβαση των πολιτισμικών διαφορών, αλλά στη σφυλάτηση της ανθρώπινης αλληλεγγύης, στη δυνατότητα να ζουν όλοι δίκαια και ειρηνικά παρόλες τις διαφωνίες τους. Ο σκοπός του διαλόγου
δεν είναι αναγκαστικά η επίτευξη συμφωνίας, αλλά η δυνατότητα διαφορετικών ανθρώπων και συλλογικοτήτων να συνυπάρχουν ειρηνικά και δίκαια στο ίδιο ζωτικό χώρο, αν και οι διαφωνίες τους, όσο αφορά την ιδιαιτερότητά τους, φαίνονται να είναι ιστορικά ανυπέρβλητες. Με ποιον όμως κώδικα επικοινωνίας η Ορθοδοξία και άλλες θρησκευτικές κοινότητες διαλέγονται στην κοινωνία των πολιτών με άλλες κοινότητες με απότερο σκοπό την προαγωγή μιας ειρηνικής και δίκαιης κοινωνίας, πρέπει η Ορθοδοξία να συμμετέχει σε δημόσιες συζητήσεις για θεμελιώδη ζητήματα ηθικής, αντλώντας επιχειρήματα από την ιστορική, θεολογική και ηθική της παράδοση, ή θα πρέπει να βασίζεται σε λογικά δημόσια επιχειρήματα που αντικατροπτίζουν κοινές αντιλήψεις στο δημόσιο χώρο. Η επιλογή δημοσίων ορθολογικών επιχειρημάτων έχει τη δύναμη της επικοινωνίας, αλλά κινδυνεύει να μειώσει την ορθόδοξη μαρτυρία σε γενικότητες. Όσο ελκυστική είναι αυτή η επιλογή, ο κίνδυνος για την Εκκλησία είναι να θυσιάσει τη δική της ιδιαιτερότητα προκειμένου να γίνει κοινωνικά αποδεκτή. Όταν όμως η Εκκλησία, βασισμένη στην παράδοσή της, μιλάει στο δημόσιο χώρο τη δική της γλώσσα, μπορεί να αποξενώσει τους συνομιλητές της, που στο λόγο της διακρίνουν μια θρησκευτική ομάδα που αναφέρεται σε ειδικές αξιώσεις για τη θεϊκή εξουσία και προνομιακή ηθική καθοδήγηση. Μια τέτοια αντίληψη δεν προδιαθέτει θετικά να εκλειφθεί η Εκκλησία σε μια θρησκευτική κοινότητα που επιδιώκει να συνεισφέρει στην κοινή αναζήτηση για τη διαμόρφωση μιας ειρηνικής και δίκαιης κοινωνίας, στην οποία όλες οι θρησκευτικές και πολιτισμικές κοινότητες διακρίνουν τις ηθικές αρχές και αξίες και των δικών τους παραδόσεων. Πιστεύω πως για την Εκκλησία είναι θέμα ζωτικής σημασίας να στηρίξει την κοινωνική και πολιτική της μαρτυρία στην ιδιαιτερότητα της χριστιανικής παράδοσης. Αλλιώς κινδυνεύει να γίνει απολογητής συγκεκριμένης κουλτούρας ή πράκτορας κοινωνικής αλλαγής με κάποια θρησκευτικά θεμέλια. Η πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι Ορθόδοξες Εκκλησίες σήμερα δεν είναι εάν πρέπει να είναι ενεργά παρόντες στη δημόσια σφαίρα, αλλά πώς πρέπει να αλληλεπιδρούν και να συνεργάζονται με άλλους και ταυτόχρονα παραμένουν πιστές στην Ορθόδοξη παράδοση υπό το φως της αξανόμενης και μη ανατρέψιμης πολυφωνίας της σύγχρονης κοινωνίας. Η συλλογικότητα, ο ορθολογισμός και η κριτική διάσταση του δημοσίου χώρου δίνουν τη δυνατότητα στην Ορθοδοξία να προσφέρει ελεύθερα και διαλογικά το Ευαγγέλιο και τη χριστιανική παράδοση. Ταυτόχρονα όμως η κριτική των άλλων κοινωνικών εταίρων, θρησκευτικές, χριστιανικές και κοσμικές κοινότητες, στη δημόσια σφαίρα μπορεί να βοηθήσει την Ορθοδοξία, αν βέβαια δεν υιοθετήσει αμυντικά εχθρικά συμπλέγματα, να αναστοχωστεί το κατά πόσο η έμπρακτη μαρτυρία της αντανακλά την καθολικότητα του Ευαγγελίου. Γενικά η Εκκλησία στα πλαίσια της πολυφωνίας πλουραστικής κοινωνίας θα πρέπει να αποφύγει κάθε προσπάθεια επιβολής των αντιλήψεών της βασισμένη στην αυθεντία του ιερατείου, κληρικαλισμός, αλλά σεβόμενη την ετερότητα των άλλων να προσφέρει τα δικά της δώρα για το εμπλωτισμό του κοινού κακού, χωρίς να απανείται βέβαια την ιδιαιτερότητά της. Σε περιπτώσεις που οι ηθικές αξίες και πρακτικοί των εκκλησιών της εκκλησιακής μαρτυρίας δεν γίνουν ολοκληρωτικά αποδεκτές από τους άλλους, η Εκκλησία πρέπει να θυμάται πως ιστορικές αντιλήψεις, γεγονότα και καταστάσεις στα πλαίσια της εσχατολογίας δεν έχουν τελεσίδικο χαρακτήρα. Δεν μπορούν να εκφράσουν τη Βασιλεία του Θεού, ακόμη και αν έχουν επιτευχθεί με την προσφορά της Εκκλησίας. Ποιος όμως θα είναι ο κώδικας επικοινωνίας που θα κάνει εφικτή την επικοινωνία των θρησκευτικών και πολιτισμικών κοινοτήτων σε μια από κοινού προσπάθεια για τη διαμόρφωση μιας αλληλεπικαλεπτόμενης συνένεσης
overlap οικοσέσους για το κοινό καλό, πιστεύω ότι ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παρέχει το συνδετικό κρίκο, τη γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ των θρησκευτικών και πολλαπλών εκκοσμικευμένων κοινοτήτων και πολιτών στη δημόσια σφαίρα. Όταν μιλάμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν αναφερόμαστε μόνο στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 1948, αλλά και στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά και Πολιτικά Δικαιώματα του 1977 και το Σύμφωνο για τα Οικονομικά και Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα του 1966, που μαζί αποτελούν το Διεθνές Σύμφωνο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κάτι που συνήθως οι Ορθόδοξοι θεολόγοι αγνοούν. Για τη διεθνή κοινότητα όλα τα δικαιώματα είναι παγκόσμια, αδιαίρετα, αλληλένδετα και αλληλοεξαρτούμενα. Κανένας τύπος ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν μπορεί να υπερτονιστεί με αποκλεισμό των άλλων χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των πολιτών ή να προκαλέσει κοινωνικές αντιδράσεις για τον ολοκληρωτισμό της πολιτείας και την άδικη κατανομή των κοινωνικο-οικονομικών αγαθών. Η διεθνής πρακτική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι συμβατή με ένα ευρύ φάσμα κοινωνικοπολιτικών συστημάτων που αποφεύγουν τα παθολογικά άκρα της κοινωνικά καταστροφικής ατομικής ελευθερίας χωρίς ελεγγύη, για παράδειγμα ένα ακραίο ατομικισμό του νεοφιλελευθερισμού και κοινωνική καταπίεση χωρίς ατομική ελευθερία, για παράδειγμα ολοκληρωτισμός. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν προϋποθέτουν και δεν βασίζονται αποκλειστικά σε οποιαδήποτε πολιτική θεωρία ή σύστημα και ούτε προϋποθέτουν οποιαδήποτε κοινωνική αντίληψη για το υποκείμενο και την κοινωνία. Πολιτισμικές και θρησκευτικές κοινότητες με έμφαση στον κοινωτισμό και σχεσιακές οντολογίες όπως η Ορθοδοξία είναι δυνατόν να θεωρήσουν την κοινωνική σχέση και ελεξάρτηση των πολιτών σαν αναγκαία συστατικά στοιχεία της ανθρώπινης αυτονομίας στα πλαίσια της επιδίωξης της κοινωνικής άνθεσης και ανθρώπινης εκπλήρωσης. Τέτοιες παραδόσεις υπογραμμίζουν την ταυτόχρονη σημασία της προσωπικής και κοινωνικής ευημερίας με την προσωπική ανάπτυξη και αυτονομία στη συμβολή του στην επίτευξη της κοινωνικής άνθησης. Τέλος, τι σημαίνει αυτή η αποδοχή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τις θρησκευτικές κοινότητες και ιδιαίτερα για την Ορθοδοξία, δεδομένου πως τα ανθρώπινα δικαιώματα βασίζονται σε πανανθρώπινες ενδοκοσμικές αξίες χωρίς αναφορά στο Θεό? Η κοσμική φύση της διατύπωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν ακυρώνει τη δυνατότητα να υιοθετηθούν από την Ορθόδοξη Εκκλησία μετά από ενδελεχή μελέτη της Ορθόδοξης Παράδοσης. Η θεολογία σήμερα καλείται να αξιολογήσει το κατά πόσο η Ορθόδοξη Παράδοση εμπεριέχει τις βασικές ηθικές αξίες και σκοπό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η θεολογική κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα δώσει τη δυνατότητα στην Ορθοδοξία να θεωρεί τα δικαιώματα σαν τη βάση επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλες πολιτισμικές και μειονοτικές κοινότητες στη δημόσια σφαίρα. Ο σεβασμός και η προάσπιση της αξιοπρέπειας ανθρώπου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην πλουραλιστική κοινωνία φέρνει την κοινωνία και τον άνθρωπο κοντύτερα στην αληθινή τους φύση και προορισμό. Η Ορθόδοξη μαρτυρία στη σύγχρονη κοινωνία μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης και ενδυνάμωσης σε κινήματα κοινωνικοπολιτικού μετασχηματισμού, προσφέροντας μια αφήγηση που νοηματοδοτεί και μεταμορφώνει την κοινωνική και προσωπική ζωή σαν πηγή έμπνευσης και δυναμισμού, αλτρουικής ανησυχίας και αγάπης για τον άλλον. Η αποδοχή του πλουραλισμού,
της σύγχρονης κοινωνίας και της εσωτερικής διαφοροποίησης σε πολλά οικοσυστήματα, δεν αποκλείει τη δυνατότητα της Εκκλησίας να επικρίνει τη σύγχρονη αντίληψη πως τα υποσυστήματα, κράτος, ακαδημία και οικονομία μπορούν να λειτουργήσουν στο σύγχρονο κόσμο χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αξίες, ηθικοί κανόνες και ανθρώπινες εκτιμήσεις. Με τα ίδια κριτήρια η Εκκλησία αντιστέκεται σε κάθε μορφή πολιτισμικής και ιδεολογικής αυτάρκειας και επιβολής, επιδιώκοντας πάντοτε την ειρηνική και δίκαιη συνύπαρξη και σχέση όλων των θρησκευτικών κοινοτήτων και όλων των θρησκευτικών και πολιτισμικών κοινοτήτων. Ο αντίκτυπος μιας τέτοιας εκκλησιαστικής παρέμβασης στη δημόσια ζωή δεν πρέπει να μετρηθεί από την επιτυχία του στην επιβολή των καθολικών αξιώσεων της Εκκλησίας. Αντίθετα, θα πρέπει να αξιολογηθεί βάσει του κατά πόσο αυτή η παρέμβαση παρέχει την ευκαιρία να αμφισβητηθεί η κανονικότητα της σύγχρονης πραγματικότητας, του αποκλεισμού, της έχθρας και του ανταγωνισμού και να συμβάλλει στην προστασία των δικαιωμάτων και στην ηθική ευθύνη που έχουν οι άνθρωποι ο ένας για τον άλλο. Οι άνθρωποι και οι κοινότητες διαφορετικών απόψεων θα πρέπει να έχουν την ελευθερία στη δημόσια σφαίρα να επικρίνουν την απόδοση της Εκκλησίας και να μην θεωρούνται αναγκαστικά σαν εχθροί της Εκκλησίας. Αυτή η επίκριση θα πρέπει να βασίζεται στην αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο η Εκκλησία ενσωματώνει τις ηθικές αρχές της. Οι θρησκευτικές και κοσμικές κοινότητες, η διαλογική εμπλοκή στη δημόσια σφαίρα έχουν ευκαιρίες να πείσουν ο ένας τον άλλον για την ορθότητα των πεπιθέσεων τους, να ενισχύσουν και να εμπλουτίσουν την ηθική τους προοπτική και ακόμη να αναγνωρίσουν σε ορισμένες περιπτώσεις ανυπέρβλητες διαφορές μεταξύ τους, ενώ δεσμεύονται για ειρηνική και δίκαιη συνύπαρξη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ πατέρα Μανώλη, για αυτή την πολύ πλούσια τοποθέτηση, που με αφορμή τη ζωφερή πραγματικότητα της πανδημίας, αλλά και του άνισου αποτυπώματός της στους ανθρώπους για την επόμενη τουλάχιστον δεκαετία, αναπτύξατε μία πλούσια προβληματική, κοινωνική και θεολογική, για τον ρόλο της Εκκλησίας και ειδικώς των Ορθοδόξων βεβαίως Εκκλησιών, τονίζοντας, κρατώ από την ομιλία σας, από τα πολλά βεβαίως και ενδιαφέροντα που είπατε, ότι οι Εκκλησίες ενδέχεται να δυσκολεύονται να αποδεχθούν πλήρως τον πληθυντικό χαρακτήρα των σύγχρονων καιρών, εάν δεν αναγνωρίσουν την εσωτερική τους πολυφωνία και ενθαρρύνουν την καλλιέργεια διαλόγου σε όλα τα επίπεδα της ζωής τους. Και δίδοντας βέβαια το αισιόδοξο μήνυμα ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε την εξέλιξη της ιστορίας, αφού ο Θεός υπάρχει και ενεργεί μέσα στην ιστορία. Θα υπάρξει πλούσιος διάλογος με τους εκλεκτούς συνακροατές, πολλοί από τους οποίους τους γνωρίζω από τα φοιτητικά μου χρόνια και άλλοι είναι δάσκαλοί μας, άλλοι είναι συνάδελφοι τόσο της δευτεροβάθμιας όσο και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και χαίρομαι έτσι που για το πολύ υψηλό επίπεδο και την όμορφη παρέα που έχει διαμορφωθεί χάρη της δικής σας παρέμβασης σήμερα και παρουσίας. Αλλά πριν δώσουμε τον λόγο σε αυτούς, παρακαλώ τον Παντελή, τον Καλατζίδη, να τοποθετηθεί και να σας κάνει και την πρώτη ερώτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ, Αγγελική. Πατέρα Εμμανουήλ, ευχαριστούμε θερμά για αυτή την εμπνευσμένη, πλούσια και δυναμική εισήγηση. Πριν υποβάλω, έχω δύο ερωτήσεις, αλλά ζήτησα να μιλήσω πρώτος, γιατί καθηκόντος και εγώ από την πλευρά μου ως Διευθυντής Ακαδημίας θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον πατέρα Εμμανουήλ, όπως και όλους τους συμμετέχοντες σαν εξαιρέτως. Μερικοί μας είπαν είσαστε τρελοί που Τσικνοπέμπτη θα διοργανώσετε τέτοια εκδήλωση. Να λοιπόν που υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος και υπάρχει πολλοί κόσμος που παρακολουθεί την διαδικτυακή αυτή ομιλία και συνάντηση. Επιτρέψτε μου καθηκόντως να ξεχωρίσω κάποιους από τους συμμετέχοντες. Στην απόψινή μας εκδήλωση συμμετέχουν διαδικτυακά
οι Μητροπολίτες Νιγηρίας κύριος Αλέξανδρος και Δημητριάδος κύριος Γνάτιος, ο πατήρ Ιωάννης Χρυσαυγής, ο θεολογικός σύμβουλος του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου, οι καθηγητές των Πανεπιστημίων των Θεολογικών Σχολών Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αλλά πριν από αυτούς επιτρέψτε μου να σημειώσω την παρουσία του κυρίου Πασχάλη Κιτρομιλίδη, του ακαδημαϊκού και ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, οι καθηγητές των Θεολογικών Σχολών Αθηνών και Θεσσαλονίκης, Χρήστος Καρακόλης, Εμμανουήλ Περσελής, Πέτρος Βασιλιάδης, Τρίφων Τσομπάνης, Κωνσταντίνος Κοτσιόπουλος, Σταύρος Γιαγκάζογλου, ο πατήρ Δημήτρος Μπαθρέλος, διδάσκων στο Ορθόδοξο Ινστιτούτο του Κέιμπριτζ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Καιρού και πολλοί πολλοί άλλοι αγαπητοί φίλοι, τους οποίους δεν μπορώ δυστυχώς μνημονευστικά. Μνημονεύω τελευταία την κυρία Κατερίνα Πεκρίδου, την υπεύθυνη θεολογικού διαλόγου στο Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών. Και πατέρα Μανουήλ, θέλω να κάνω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση, μια από τις σημαντικότερες συνέπειες της πανδημίας ήταν η όλο και περισσότερη εντυνόμενη και κλιμακούμενη ψηφιοποίηση της ζωής μας. Και όταν λέω ψηφιοποίηση, δεν ξέρω αν είναι ο σωστός όρος, δεν εννοώ μόνο την ψηφιοποίηση βιβλίων, περιοδικών ή εικόνων, ενώ ότι περνάμε σε μια ψηφιακή εποχή. Βλέπετε και ο τρόπος που επικοινωνούμε αυτή τη στιγμή και είμαστε ευγνώμονες βέβαια γι' αυτό, γιατί αλλιώς θα είχαν ακυρωθεί όλα. Ο τρόπος που σήμερα επικοινωνούμε, εσείς από τη Βοστόνη, εμείς από το Βόλο, κάποιοι άλλοι από τη Θεσσαλονίκη, από την Αθήνα, από την Ιγυρία, από δεν ξέρω ποια σημεία του ορίζοντα, είναι ψηφιακός. Είναι virtual, είναι εικονικός. Το ερώτημα είναι πώς μπορεί να ανταποκριθεί η Ορθόδοξη Εκκλησία σε μια τέτοια εποχή υπερψηφιοποίησης εικονικής πραγματικότητας, όπου καταραίουν εμπολείς τα γεωγραφικά όρια, τα γεωγραφικά σύνορα, μια εκκλησία που ακόμα δεν έχει καταφέρει να εισέλθει πλήρως στην νεωτερικότητα, που λειτουργεί με προνεωτερικές δομές και νοοτροπία, και που σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό ακόμα και η πιο φωτισμένη θεολογία της, και αναφέρομαι προκειμένου στην ευχαριστιακή θεολογία, σε μεγάλο βαθμό αποδίδει τεράστια σημασία στα γεωγραφικά όρια. Πάρτε για παράδειγμα τις ενορίες, πάρτε για παράδειγμα τις Μητροπόλεις, πάρτε για παράδειγμα παράπονα και θέματα και έρηδες περί της εισπηδήσεως κλπ. Πώς θα ανταποκριθεί η Εκκλησία μας λοιπόν σε αυτή την ψηφιακή εποχή, με αυτές τις δομές, με αυτή την οτροπία, με αυτή την αντίληψη που σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τη γεωγραφία? Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Και η δεύτερη ερώτηση, γνωρίζω τις ευαισθησίες σου, Παπα Μανώλη, για θέμα, όπως και τις εξέφρασες στην εισήγησή σου, για θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης, κοινωνικής ισότητας, υπεράσπισης των αδυνάτων, των φτωχών. Όμως, για να μην μιλάμε αφηρημένα, θα ήθελα να θέσω την εξής ερώτηση που αντιπροσωπεύει και μία πρόκληση. Όποιοι έστω και από μακριά παρακολουθούμε την εξέλιξη των πραγμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες και γνωρίζουμε έστω και λίγο την πραγματικότητα της ελληνοορθόδοξης κοινότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες, αντιλαμβανόμαστε ότι πλέον η κοινότητα αυτή πλειοψηφικά, και μάλιστα παράδειγμα οι τελευταίες εκλογές, οι τελευταίες προεδρικές εκλογές που ήταν τόσο κρίσιμες, όχι μόνο για την Αμερική, για όλο τον κόσμο και για την πατρίδα μας, πλειοψηφικά η κοινότητα αυτή πλέον ψηφίζει για εκείνο το κόμμα το οποίο σαφέστατα δεν έχει κοινωνικές ευαισθησίες, δεν υποστηρίζει την κοινωνική δικαιοσύνη. Αφήνω στην άκρη για σήμερα το ότι επί 4 χρόνια υποστήριξε δυνάμεις που απειλούσαν την εδαφική ακεραιότητα της χώρας μας. Αυτό το αφήνω σήμερα σχολίαστο, αλλά επιμένω στο άλλο κομμάτι. Ξέρουμε λοιπόν από πολύ έγκυρες έρευνες, όπως από τις έρευνες του κέντρου Pew Research, ότι η ελληνοαμερικανική κοινότητα πλέον σε πολύ μεγάλο βαθμό η κληρική, σε λιγότερο βαθμό η λαϊκή, αλλά κατά πλειοψηφία υποστηρίζουν ακριβώς αυτό το κόμμα. Πώς λοιπόν η ποιμαντική διακονία ενός κληρικού ή ενός θεολόγου στην Αμερική σήμερα, ενός ορθόδοξου Έλληνα την καταγωγή κληρικού ή θεολόγου, μπορεί να απαντήσει στην πρόκληση που αντιπροσωπεύει η μετατόπιση αυτή σε πολιτικό επίπεδο της ελληνοαμερικανικής κοινότητας προς πολύ συντηρητικές και άδικα κοινωνικές πολιτικές θέσεις? Ευχαριστώ.
Α, εντάξει. Κοίτα, η ψηφιοποίηση της επικοινωνίας δεν καταργεί την ανθρώπινη άμεση επικοινωνία. Απλώς μπορούμε να εκλάβουμε την ψηφιοποίηση σαν άλλη μία αφορμή να ξεπεράσουμε τα τοπικά όρια και να επικοινωνούμε, να μοιραζόμαστε ιδέες, αγωνίες, όνειρα και ιδανικά και να μπορούμε να συμμετέχουμε σε κοινούς αγώνες για κοινωνική μεταρρύθμιση. Οπότε η ψηφιοποίηση, η ιστορία έχει εκφύσεως μια αμφίσιμη διάσταση. Πρέπει να δούμε τα αρνητικά της, αλλά και τα θετικά της στοιχεία. Εάν απολυτοποιήσουμε την ψηφιοποίηση και νομίσουμε ότι μπορεί η Εκκλησία να εκφραστεί μόνο διαμέσου των μέσων επικοινωνίας, χάνουμε την έννοια της Εκκλησίας. Υπάρχει τρόπος για να συνυπάρξει η ψηφιοποίηση με το είδος Εκκλησίας μας που δίνει έμφαση στην τοπική. Που δίνει έμφαση στην τοπική κοινωνία σαν τη βάση για τη συμμετοχή μας στην κοινωνία των ανθρώπων. Τώρα, και στην Αμερική δεν έχουμε, ναι, παραδέχομαι ότι πολλοί Ελληνοαμερικανοί, ακόμα κυρίες, είχαν υιοθετήσει τον τοπικισμό, τον εθνικισμό, που επικρατούσε για τα 4 τελευταία χρόνια στην Αμερική. Αλλά πρέπει να αποφύγουμε τις ακρότητες. Δεν είναι όλοι. Και η ελπίδα ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτή την εχμαλωσία στον τοπικισμό και εθνικισμό μας δίνεται μέσα από την θεολογική μας παράδοση και μέσα από τις αλήθειες τις οποίες ενσαρκώνει η Ορθοδοξία. Για να γίνει όμως αυτό, χρειάζεται να υπάρχει ένας ενδοορθόδοξος, ενδοεκκλησιαστικός διάλογος, μέσα στον οποίο όλες οι φωνές της Εκκλησίας ακούγονται και όχι μόνο οι φωνές που ταυτίζονται με το ιεραρχικό κατεστημένο. Εάν δεν γίνει αυτό, θα υπάρξει περισσότερη πόλωση και τάση της Εκκλησίας με ακραίες καταστάσεις αναλόγως των περιστάσεων. Χρειάζεται, δηλαδή, ένα που μάθαμε σε μία σύγχρονη πλουραλιστική κοινωνία, πρέπει να αναγνωρίσουμε και τον ενδοορθόδοξο πλουραλισμό και να δοθεί δυνατότητα στις διαφορετικές φωνές να διελεχθούν μεταξύ τους χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς να επιβάλλεται η μία θέση με τη δύναμη της ιεραρχίας πάνω στις άλλες. Ευχαριστώ, Παπα Μανώλη. Επιτρέψτε μου να πω, γιατί δεν το είχα δει προηγουμένως, ότι έχουμε τη χαρά να έχουμε ανάμεσά μας και τους καθηγητές Βασιλική Σταθοκώστα και Χάρα Λαμποβέντη. Ο τελευταίος, μάλιστα, Παπα Μανώλη, υπήρξε και μαθητής σου. Χαρά μου. Ευχαριστώ για όλους τους καθηγητές. Λοιπόν, τώρα να αρχίσουμε να δίνουμε το λόγο στους ακροατές και στις ακροάτριες. Μπορείτε να... Και αυτό νομίζω ότι είναι το καλύτερο, αν έχετε αυτή την ευχέρεια στους υπολογιστές σας, να ανοίξετε την κάμερά σας, να σηκώσετε το χεράκι σας, raise hand, και θα σας δίνω κατά σειρά προτεραιότητα στον λόγο. Εάν δεν έχετε αυτή την ευχέρεια, μπορείτε κάτω στην μπάρα, υπάρχει το σύμβολο Q&A, να υποβάλλετε γραπτό στην ερώτησή σας και με τη σειρά μας θα την κοινοποιούμε στον ομιλητή, τον πατέρα Εμμανουήλ Κλάψη. Πρώτος που έχει εκδηλώσει την επιθυμία να σας ρωτήσει κάτι, πατέρα Μανώλη, είναι ο συνάδελφος ο κύριος Μπούρδαλας, Παναγιώτης. Παρακαλώ, κύριε Μπούρδαλα, αν θέλετε να ανοίξετε την κάμερά σας και το μικρόφωνο σας, σας ακούμε. Ακούτε? Μάλιστα. Δεν πειράζει που δεν έχω κάμερα. Καλησπέρα σε όλους σας και σε όλους σας ακούν. Δεν έχω καμία χοντρή διαφωνία στο πλαίσιο στο οποίο το βάλατε. Υπάρχουν όμως ένα σωρό ζητήματα. Εγώ ένα μόνο θα πιάσω.
τυχαίνει αυτή η περίοδος να έχουμε, να είναι πρώτον μετά τα μνημόνια, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε πάρα πολλές χώρες, στα οποία οι πιο φτωχοί άνθρωποι υπέστησαν τραγικές καταστάσεις. Δυστυχώς οι λίγοι πλούσιοι έγιναν πλουσιότεροι, αλλά οι λαοί έπαθαν και οι χώρες πράγματα τα οποία είναι μη αναστρέψιμα. Δεύτερον, βρισκόμαστε στην πανδημία με την αφορμή την οποία μιλήσατε. Τρίτον, είμαστε 200 χρόνια μετά την Ελληνική Επανάσταση και ήδη στη χώρα μας, ίσως και στο εξωτερικό, θα γίνουν κάποιες εκδηλώσεις. Και τέταρτον, θα έλεγα, είμαστε σε μια φάση που, χωρίς να το περιμένουμε, έχουμε ένα γεγονός ατομικό μεν, αλλά έχει δημιουργήσει τεράστια ζητήματα που έρχεται για πρώτη φορά ένας πιθανός θάνατος από μια απεργία πείνας, ανεξάρτητα από τους λόγους. Εγώ όλα αυτά λοιπόν θέλω να τα συνδέσω στο εξής. Πώς θα πάμε σε αυτόν τον δικαιότερο κόσμο? Αναφέρατε κάποια στιγμή, αλλά πολύ ελλειπτικά, εξάλλου η ομιλία σας έπιασε σχεδόν τα πάντα, και την θεολογία της απελευθέρωσης. Την Ελληνική Επανάσταση, για την οποία είμαστε στα 200 χρόνια, είχαμε εξέγερση πολλών ετών και εμφύλιο πόλεμο, και πολλές φορές είχαμε και σφαγές, ακραίως θα τις λέγαμε μετά από 200 χρόνια. Βάζω λοιπόν το ερώτημα το πώς μπορούμε να δούμε το ζήτημα του θανάτου. Εγώ φεύγω λοιπόν από αυτές τις αφορμές του θανάτου, όχι μόνο σε μια οριζόντια σχέση, σε μια βεπέτα, σε μια απλή δολοφονία, αλλά στο θάνατο ως ποινή, τον θάνατο σε μια εξέγερση που μπορεί να έχει και δίκαια αιτήματα, είτε εθνικά είτε κοινωνικά. Ένα πολύ δύσκολο θέμα, και το αναφέρω γιατί ένα μεγάλο κομμάτι, τουλάχιστον στην Ελλάδα, και το βλέπω στο διαδίκτυο, μιλάει ευθαρσώς ότι πρέπει την τάδε περίπτωση, την τάδε περίπτωση να επανέλθει η ποινή του θανάτου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν πιστεύω στις θανατικές καταδίκες. Η ερώτηση της ζωής, η ζωή είναι δώρο του Θεού και οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν λάθος επιλογές και πράξεις, αλλά πρέπει να διαφυλαχθεί η ερώτηση της ζωής, και ταυτόχρονα το κράτος έχει το δικαίωμα να περιορίσει την ελευθερία ενός ανθρώπου για το καλύτερο καλό μέσα από την νομοθεσία και με την νομική παράδοση. Να σας πω ότι πιστεύω ότι η Εκκλησία είναι εχμαλωτισμένη σε έναν τρόπο σκέψης που δεν της επιτρέπει να συμμετέχει σε αγώνες κοινωνικής δικαιοσύνης. Η έμφαση που δίνει στην αγάπη του Θεού μεταφράζεται με πράξεις ελεημοσύνης και φιλανθρωπίας. Και αυτό που ζήτησα είναι να προβληματιστούμε πώς μπορούμε να συνδέσουμε την αγάπη του Θεού, τις πράξεις ελεημοσύνης και φιλανθρωπίας με πράξεις δικαιοσύνης. Εάν μιλήσουμε για τη δικαιοσύνη του Θεού μέσα σε ένα άδικο κόσμο, τότε εκ των πραγμάτων θα πρέπει να συμμετέχουμε σε προσπάθειες για να εξαλειφθεί ή να μειωθεί η αδικία. Δεν ξέρω κι εγώ σε αυτά τα προβλήματα, απλώς τα παλεύω. Και βλέπω ότι η Εκκλησία έχει πολλά να προσφέρει, αλλά μερικά συμπλέγματα αμυντικά δεν μας επιτρέπουν να μπούμε μέσα στη συγκρούση ιστορίας και να ομολογήσουμε την αλήθεια του Ευαγγελίου κατά τρόπο δυναμικό, χωρίς βέβαια να καταστρέφεται η ενότητα της Εκκλησίας. Πατέρα Μανώλη, σας ευχαριστούμε.
Ρωτά ένας συνάδελφος, δεν έχουμε όλη τη δυνατότητα μικροφώνου και κάμερας. Όλοι έχετε τη δυνατότητα μικροφώνου και κάμερας. Και ίσως σε συνέχεια της τοποθέτησής σας υπάρχει ακόμη μία ερώτηση του κυρίου Παπασωτηρόπουλου Χριστόφορου, που είναι συνάδελφος από την, νομίζω από την Πάτρα. Ιστορικά σας ερωτά, οι αλλαγές στον κόσμο εμπεριέχουν και τη βίαιη δίκαιη εξέγερση των λαών και των πολιτών? Είναι έτοιμη η Οικουμενική Εκκλησία να απαντήσει τίμια και θαραλέα στη δικαιολόγηση εντός εισαγωγικών της βίας αυτής? Μέσα από την θεολογική μου αντίληψη δεν μπορώ να νομιμοποιήσω τη βία κάτω από οποιαδήποτε κατάσταση ή περίσταση. Όταν οι χριστιανοί χρησιμοποιούν βιαία μέσα για να αλλάξουν τον κόσμο, διακινδυνεύουν την κοινωνία τους με το Θεό. Και γι' αυτό δεν πρέπει να έχει η βία θεολογική κατοχύρωση. Όταν κάποιος κάνει αυτή την επιλογή, τότε θα πρέπει να επανεξετάσει τη σχέση του με το Θεό και να ζητήσει τη συγχώρεσή του για τη χρήση της βίας. Η βία με κανένα τρόπο δεν μπορεί να δικαιολογηθεί, αλλά και δεν μπορεί να αποκλειστεί. Όταν χρησιμοποιούν χριστιανοί τη βία, τη χρησιμοποιούν διακινδυνεύοντας τη σχέση τους με το Θεό. Σας ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει κάποιος συνάδελφος ή συναδέλφισσα ή γενικότερα κάποιος από τους συνδετημόνες μας? Ο Νίκος ο Κοσμίδης σήκωσε το χέρι του. Αν κάποιοι από εσάς δεν ξέρετε πώς να σηκώνετε το χεράκι σας, απλώς στείλτε μας ένα μήνυμα και θα σας δώσουμε το λόγο. Συνεπώς είναι ο Νίκος ο Κοσμίδης και κατόπιν ο Θεόφιλος Αμπατζίδης. Συνάδελφοι και οι δύο θεολόγοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Νίκο, μπορείς να ανοίξεις την κάμερα σου, παρακαλώ. Έχω ανοιχτό το μικρόφωνο, γιατί την κάμερα δεν μου έχετε στείλει έτοιμα να την ανοίξω, οπότε μάλλον δεν μπορώ να ανοίξω. Κανένα πρόβλημα. Νίκο, σ' ακούω. Τώρα μάλλον έχει αλλάξει. Ωραία, νομίζω τώρα έχει αλλάξει η διαδικασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα ρωτήσω στο πλαίσιο της αριστερής θεολογίας κάτι, πατέρα Εμμανουήλ, παρότι πραγματικά και πάει κουβέντα και προσωπικά με χαροποιεί. Η ερώτηση είναι σύντομη. Πού εδράζεται η ελπίδα σας και η χαρά σας ότι ένας ενδοορθόδοξος διάλογος στην παρούσα φάση θα μπορούσε να είναι καρποφόρος και γόνιμος για την ενότητα, όταν η πανδημία αποκάλυψε αυτό που πολύ γλαφυρά αναφέρατε, πολλαπλές ορθοδοξίες, εγώ θα έλεγα και τελείως αντικρουόμενες ορθοδοξίες. Ευχαριστώ πολύ. Κοίτα, ο διάλογος είναι αναγκαίος όταν οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές ερμηνείες της πραγματικότητας. Και ο διάλογος εκ των πραγμάτων δεν μας οδηγεί σε συμφωνία, αλλά διατηρεί σχετικά την σχέση μας με τον άλλον στην ετερότητά του. Σαν θεολόγος δεν μπορώ παρά μόνο να ελπίζω. Εάν πάψω να ελπίζω, δεν είμαι θεολόγος. Ελπίζω στα αδύνατα. Ελπίζω ότι μπορούμε να βρούμε τρόπους επικοινωνίας ακόμα και με τους ανθρώπους με τους οποίους διαφωνούμε ριζικά. Υπάρχουν μερικές πτυχές του Ευαγγελίου που μπορούν να μας ενώσουν. Και αυτές πρέπει να τις αναζητήσουμε μέσα στα πλαίσια του διαλόγου. Ο διάλογος γίνεται επί ίσης όρης. Ο διάλογος ταυτίζεται με μία σταυρική αγαπητική θυσία. Αλλά δεν μπορούμε να μιλάμε ότι εμείς που ξέρουμε καλύτερα έχουμε την ορθοδοξία και την αλήθεια στη τσέπη μας.
και οι άλλοι κατά ένα μέρος συμμετέχουν στην αλήθεια της Εκκλησίας όσο είναι δυνατόν σύμφωνα με το δικό τους κόσμο και αντιλήψεις. Διάλογος σε όλες τις εκφάσεις της ζωής. Δεν μπορεί να έχουμε θεολογία που να υπηρετεί ιστρόβουλα ορισμένα συμφέροντα και καταστάσεις. Η θεολογία διαλέγεται. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο Θεόφιλος, ο Αμπατζίδης, Θεόφιλε. Ναι, ναι. Θεόφιλε. Θεόφιλε, άνοιξε το μικρόφωνο σου. Ακούγομαι. Ακούγομαι τώρα. Ναι, 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 σε ακούμε. Ναι. Να σας ευχαριστήσω κι εγώ, Πάτερ Μανώλη, για την πολύ έτσι πλούσια και περιεκτική σας εισήγηση. Παίρνω μάλλον αφορμή από ένα σημείο που αρχικά θίξατε, ότι η πανδημία μπορεί να γίνει η αφορμή, το εφαλτήριο, όσο για μια εθνικιστική και τοπικιστική εσωστρέφεια, όσο και για έναν αυταρχισμό. Θα ήθελα να μείνουμε λίγο στο δεύτερο κομμάτι. Κοιτώντας κανείς, θέλω να πιστεύω, έγκριτες πηγές, βλέπει για παράδειγμα την τελευταία συνεδρίαση του Παγκοσμίου Οικονομικού Φόρουμ και το ανάλογο και το βιβλίο που βγήκε και παρουσιάστηκε σε αυτήν από τον βγήκε συγγραφέας του, είναι ο πρόεδρος του φόρουμ αυτού, κ. Σουάμπ, και παρουσιάστηκε σε αυτήν την συνάντηση με τον τίτλο «The Great Day», τη μεγάλη επανεκκίνηση. Βλέπουμε εκεί μία τάση, καταρχήν μία περιγραφή της πανδημίας με βιβλικούς όρους, της καταστροφής της πανδημίας με βιβλικούς όρους, και την έκφραση μιας ανάγκης για μία όντως μεγάλη επανεκκίνηση, μία ριζική ανατροπή και αναστροφή, θα έλεγα, πολλών δεδομένων, τα οποία τα έχουμε αφομοιώσει αιώνες τώρα και προκύπτουν μέσα από την πρόσφατη παγκόσμια ιστορία, από την Γαλλική Επανάσταση και μετά. Να θυμίσω ότι αναφέρεται εκεί ότι ακόμα και το κοινωνικό συμβόλαιο, ας πούμε, του Ρουσό θα πρέπει να επανεξεταστεί μετά την πανδημία. Ταυτόχρονα βλέπουμε ένα πλήθος πληροφοριών που έρχονται κυρίως από την Κίνα για την ανάπτυξη της τεχνολογίας, για την πρωτοποριακή θέση που θέλει να καταλάβει μέχρι το 2030 σε παγκόσμιο επίπεδο σε ό,τι αφορά την τεχνική νοημοσύνη και την τεχνολογία και για τις πρώτες, για τις απαρχές ενός είδους υψηλών τεχνολογικών προδιαγραφών παρακολούθησης των πολιτών της. Είμαστε σε θέση να κρίνουμε πρωτοβουλίες πολιτικών παραγόντων και από την Ελλάδα για ταυτότητες που θα διαχωρίζουν τους πολίτες, εμβολιασμένους και μη κλπ. Θα ήθελα λοιπόν λίγο την άποψή σας και τη γνώμη σας σχετικά με τους κινδύνους που τυχόν ελοχεύουν από μια έξαρση του αυταρχισμού μετά την πανδημία, είτε του κρατικού είτε γενικότερα του αυταρχισμού, φορέων και θεσμών κλπ. Και ποια θα μπορούσε να είναι η αποφασιστική στάση της θεολογίας του ζήτημα αυτό. Κοίτα, όπως τόνισα ότι η πανδημία μας έχει οδηγήσει, έχει δώσει έμφαση στον εθνικισμό και στον αυταρχισμό, αλλά ταυτόχρονα έχει αυξηθεί η επιθυμία ανθρώπινης αλληλεγγύης και πολλοί άνθρωποι αναζητούν ένα νέο τρόπο ζωής και συνύπαρξης. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η Ορθοδοξία δεν μπορεί να παραμείνει ουδέτερη στα κοινωνικά τεκμενόμενα. Η Ορθοδοξία μόνη της δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ή να έχει μία σοβαρή παρέμβαση σε αυτές τις καταστάσεις, γιατί χρειάζεται μελέτη, χρειάζεται σοβαρότητα και στην κοινωνική ανάλυση. Πιστεύω ότι η Ορθόδοξη θεολογία θα πρέπει να συνδεθεί με διεθνείς
διαθρησκευτικούς και διαχριστιανικούς οργανισμούς μέσα στους οποίους σε διάλογο με άλλους θα μπορούσε να διαμορφώσει την ορθόδοξη της άποψη για τη θέση που θα πρέπει να έχει απέναντι στον αυταρχισμό και στον εθνικισμό. Είναι η εποχή των συνθέσεων, είναι η εποχή στην οποία θα πρέπει να μάθουμε να συνεργαζόμαστε επί ίσης όρης με άλλες θρησκείες και με άλλους χριστιανικές και με άλλες χριστιανικές εκκλησίες και μαζί τους θα μπορέσουμε να έχουμε μία μαζί τους μπορούμε να διαμορφώσουμε καλύτερα τη δική μας αντίληψη το τι μπορεί να προσφέρει η Ορθοδοξία σε διάλογο μαζί τους. Για μένα είναι ξεκάθαρη η θέση μου ότι ο αυταρχισμός, η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η έξαση της φτώχειας είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να απασχολήσουν την Εκκλησία. Ακόμα και ο βιασμός του περιβάλλοντος, η αλλαγή των κλιματικών αλλαγών δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο από την Ορθοδοξία, αλλά και αυτά θα πρέπει να γίνουν αντικείμενο συζήτησης με άλλες θρησκευτικές κοινότητες και χριστιανικές εκκλησίες. Μέσα από αυτό το διάλογο πιστεύω ότι θα έχουμε μια πιο σοβαρή, μια σφαιρική και αντικειμενική αντίληψη των καταστάσεων και το τι μπορεί να προσφέρουν οι θρησκείες και ο χριστιανισμός. Η θεολογία έχει ξεκάθαρες θέσεις. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να ταυτίσουμε την Ορθοδοξία με τον αυταρχισμό, την κοινωνική ανισότητα, την δομική στήριξη της φτώχειας κλπ. Πιστεύω ότι πρέπει να μάθουμε να συνεργαζόμαστε, να συνομιλούμε και να διαμορφώνουμε τη γνώμη, τη θέση της Εκκλησίας μας διαλογικά και όχι αυτόνομα και με αυτάρκεια. Και αυτό σημαίνει ότι το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, η Ευρωπαϊκή Ένωση των Εκκλησιών και άλλοι οργανισμοί μπορούν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, Πατέρα Μανώλη. Τώρα θα σας θέσω δύο ερωτήματα μαζί. Το πρώτο είναι του συναδέλφου Κωνσταντίνου Καλτσά. Σας ερωτά, Πατέρα Εμμανουήλ, πώς θα κρίνατε τη στάση της Ορθόδοξης Εκκλησίας μέχρι τώρα στην πανδημία στον δημόσιο διάλογο? Και το δεύτερο θέμα, θέλετε να απαντήσετε πρώτα σε αυτό και μετά να σας πω το δεύτερο ή να σας το πω τώρα? Γενικά, όταν είπα ότι μέσα στην Ορθοδοξία έχουν πολλαπλές ορθοδοξίες, σημαίνει ότι υπάρχουν σοβαρές φωνές που αντιμετώπισαν το πρόβλημα της πανδημίας με υπεύθυνο τρόπο, αλλά υπάρχουν και ανεύθυνες φωνές που είδαν πίσω από την πανδημία και την προσπάθεια του περιορισμού του, συνωμοσίες κλπ. Οπότε είναι ανάγκη οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν διαφορετικές αντιλήψεις για την πανδημία να εκφραστούν μέσα τα μέσα επικοινωνίας και να μην αφήσουν αυτούς ανθρώπους που έχουν περιορισμένες αντιλήψεις και βλέπουν και ύποπτα τις εξελίξεις να έχουν τον κύριο λόγο. Προσπάθησα να αποφύγω επίθετα και εδώ. Ωραία. Κουνηθήκαμε και λίγο όσο σας ακούγαμε. Μάλλον ήταν το θέμα. Κουνηθήκαμε πάρα πολύ, όχι λίγο. Στο Βόλο κουνηθήκαμε. Δηλαδή, λίγο παρατεταμένα. Δεν πρέπει να πούμε ότι η Ορθοδοξία έχει εκφραστεί με αυτό το θέμα. Υπήρχαν προσπάθειες στη Θεσσαλονίκη, υπήρχε στην Αθήνα, υπήρχε στο Βόλο, που ήταν διαφορετικές φωνές. Υπήρχαν οι ιεράρχες οι οποίες μίλησαν με σωστό τρόπο, υπήρχαν άλλοι οι οποίοι μίλησαν κάτω από φοβικά στέρματα.
Πολύ ωραία. Πατέρα Μανώλη, η επόμενη ερώτηση και νομίζω ότι ίσως να είναι και η τελευταία, δεν έχω δει κάτι άλλο έως τώρα, είναι από την συνάδελφο θεολόγο Εκατερίνη Πεκρίδου. Σας ευχαριστεί πολύ για την ομιλία σας, με θαυμαστικό. Λέει ότι δώσατε έμφαση στο λόγο σας την πτυχή της αγάπης της Ορθόδοξης Θεολογίας και όχι τόσο στη δικαιοσύνη του Θεού. Πώς εξηγείται αυτή η επιλογή εκ μέρους σας και πώς θα μπορούσε να υπάρξει κάποια αλλαγή τουλάχιστον στον εκκλησιαστικό λόγο στο πλαίσιο της, της ενορίας. Κοίτα, δεν έδωσα έμφαση στην αγάπη. Είπα ότι κατεξοχήν η Ορθοδοξία μιλάει για την αγάπη του Θεού, η οποία εκφράζεται με πράξεις ελεημοσύνης και φιλανθρωπίας. Δεν μιλάει αρκετά για τη δικαιοσύνη του Θεού, που θα οδηγούσε τους Ορθοδόξους, θα οδηγούσε αυτούς που πιστεύουν και σε πράξεις δικαιοσύνης. Δηλαδή πρέπει να γίνει μία σύνδεση της αγάπης, yes, η Εκκλησία εκφράζει την αγάπη του Θεού, αλλά είναι και φορέας της δικαιοσύνης. Και αν η Ορθοδοξία στην πνευματικότητά της δεν μπορέσει να εκφράσει την δικαιοσύνη του Θεού, θα είναι φύση αδύνατο να διαμορφώσει μία πολιτική θεολογία που θα συγκινούσε τους απλούς ανθρώπους να συμμετέχουν σε κοινωνικά σε κινήματα κοινωνικής αλλαγής. Διάβασα, είχα πρόσφατα ένα μαθητή θεολογία των γεροντάδων και διάβασα σχεδόν όλα όσα έχουν γράψει. Όλοι οι γεροντάδες μιλάνε για την αγάπη του Θεού, την ανάγκη της ελεημοσύνης και της φιλανθρωπίας, αλλά κανένας από αυτούς, τουλάχιστον από αυτούς που διάβασα, δεν μιλάνε για την σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα να φέρουμε στον κόσμο τη δικαιοσύνη του Θεού και να ταυτιστούμε με αγώνες οι οποίες έχουν αυτό το σκοπό. Δηλαδή, οι θεολογίες απελευθέρωσης άρχισαν με τη διαπίστωση της κοινωνικής αδικίας που είχε όχι μόνο προσωπική διάσταση αλλά και δομική διάσταση. Οι πολιτικές θεολογίες όπως αναπτύχθηκαν στη Γερμανία ήταν μία απάντηση στην παθητική θέση της Εκκλησίας την περίοδο του νατσισμού. Δηλαδή για μένα αυτό θεωρείται σημαντικό. Τώρα στην τοπική ενορία, τι μπορεί να κάνουμε στην ενορία. Νομίζω ότι στην ενορία θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να συμμετέχουν σε κοινωνικούς αγώνες, πάντοτε με κριτήρια τα οποία απορρέουν από την Ορθόδοξη παράδοση, αλλά και με αγάπη και ιδιαίτερη συμπάθεια και ταύτιση με τους αδικημένους, τους φτωχούς, τους κατατρεγμένους και αυτούς που έχουν αποκλειστεί από την κοινωνία γιατί τολμούν να είναι διαφορετικοί. Αγγελική, έχω ζητήσει το λόγο όταν τελειώσουν οι υπόλοιποι. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη ερώτηση. Νομίζω ότι θα κλείσεις και τη βραδιά, Παντελή. Όχι ακριβώς. Ήθελα κάτι να υπογραμμίσω λίγο από αυτά που ανέφερε ο Παπαμανώλης. Και στο μεταξύ, όσο γίνεται η ομιλία και η συζήτηση, βλέπετε τρέχουν τα πράγματα. Εδώ στο Βόλο κουνηθήκαμε πάρα πολύ. Με πληροφορούν ότι στο Δομένικο Ελασσόνας ήταν αυτή τη φορά το επίκεντρο. Εκεί ήταν 5,7. Εμείς που είμαστε και στους υψηλούς ορόφους χόρευε το διαμέρισμα, χόρευε και πηγαίναμε πέρα δόθε. Όμως, όσο κρατούσε η εκδήλωσή μας, συνέβη και ένα άλλο δυσάρεστο γεγονός. Εκοιμήθη ο πρώην επίσκοπος Ερζεγοβίνης Αθανάσιος Γεύτιτς, μία διακεκριμένη από τις σημαντικότερες μορφές, θεολογικές μορφές της Σερβικής Ορθοδοξίας. Δεόμαστε στον ύψιστο να αναπαύσει την ψυχή του και να τον κατατάξει εν χώρα ζώντων. Δεν μπορούμε όμως σε σχέση και με όσα ανέφερε ο Παπαμανώλης, και εκεί θέλω να σταθώ λίγο, να μην προβληματιστούμε όχι μόνο με ό,τι συνέβη
τους τελευταίους μήνες στη Σερβική Εκκλησία, που ήδη έχασε έναν πατριάρχη, έχασε διακεκριμένους επισκόπους της, τους σημαντικότερους ίσως θεολόγους επισκόπους της, από μια, δεν ξέρω πώς να τη χαρακτηρίσω, άρνηση να παραδεχτούν την πραγματικότητα αυτής της επιδημίας ή να λάβουν μέτρα. Θέλω όμως, Παπα Μανώλη, και ίσως αν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση με αυτό να κλείσουμε, θέλω να τονίσω και να υπογραμμίσω με την ερώτησή μου το εξής. Ανέφερες κάπου το τρίπτυχο της πιστότητας στο Θεό και της σχέσης μας με το Θεό, που είναι η μελέτη της Γραφής, η μετοχή στην ευχαριστία και το μυστήριο του αδελφού, η έμπρακτη συμπαράσταση στο δοκιμαζόμενο, στον καταπιεζόμενο, στο φτωχό και στον αναγκεμένο. Έχω την εντύπωση ότι στην παράδοση της Εκκλησίας, στην αρχαία παράδοση της Εκκλησίας, το τρίπτυχο αυτό ήταν αδιαίρετο, ενιαίο και αδιαίρετο. Αναρωτιέμαι, και αυτό έχει να κάνει και με τον τρόπο που πολλοί άνθρωποι της Εκκλησίας αντιμετώπισαν την πανδημία, αναρωτιέμαι κατά πόσον αυτός ο υπερτονισμός του λειτουργικού χαρακτήρα της Εκκλησίας, για παράδειγμα όταν λέει ο Φλωρόφσκι ότι ο χριστιανισμός είναι κατεξοχήν λειτουργική θρησκεία, αυτός ο τονισμός της ευχαριστίας και της μοναδικότητας και της κεντρικότητας της ευχαριστίας, που δεν συνοδεύτηκε και δεν συνοδεύεται πάντα από την ευχαριστία μετά την ευχαριστία ή από την ευχαριστία πριν την ευχαριστία ως προϋπόθεση μετοχής στην ευχαριστία, αναρωτιέμαι κατά πόσον όλη αυτή η προσκόλληση στο τελετουργικό, στη λειτουργική παράδοση που θεωρείται εκ των ουκάνευ. Πολλοί σήμερα δεν μπορούν να διανοηθούν ότι είναι χριστιανοί χωρίς τη λειτουργία. Γι' αυτό πιστεύω και έχουμε όλη αυτή την πίεση να κρατηθούν ή να είναι, να ανοίξουν ή να μετάσχουμε στην ευχαριστία. Κοιτάξτε, εδώ στην Ελλάδα δεν ξέρω τι γίνεται στην Αμερική. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε πολύ στο παράδοξο πολλοί πνευματικοί να εμποδίζουν υποκατοικίες. Δεν ακούγεσαι. Δεν ακούγουμε. Εγώ σε ακούω, ο πατέρας Μανώλης, ίσως να έχει πρόβλημα. Παπα Μανώλη, με ακούς τώρα? Ναι. Ωραία. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε το παράδοξο, δεν ξέρω τι γίνεται στην Αμερική, έχουμε το παράδοξο πολλοί πνευματικοί να εμποδίζουν για διάφορους λόγους, με επιτίμια κλπ. Τα πνευματικοπαίδια τους να μετέχουν στην ευχαριστία και σήμερα χαλάνε τον κόσμο για την ευχαριστία. Αναρωτιέμαι λοιπόν πολύ απλά κατά πόσον όλος αυτός ο υπερτονισμός του λειτουργικού στοιχείου, εις βάρος και της μελέτης της Γραφής και της έμπρακτης κοινωνικής αλληλεγγύης, είναι πίσω από τα φαινόμενα που γνωρίζουμε αυτό το τελευταίο χρόνο με αφορμή την πανδημία. Και λέγοντας αυτά, θα ήθελα για άλλη μια φορά να σε ευχαριστήσω για την απόψινή σου συμμετοχή. Και έχουμε μιλήσει για αυτά τα θέματα και σε προσωπικό επίπεδο. Πιστεύω ότι η έμφαση στη λειτουργικότητα της Εκκλησίας έχει υπερτονιστεί μέσα στο διάλογο της Εκκλησίας μας στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, που είχε δοθεί έμφαση στην κοινωνικότητα και στην κοινωνικότητα και στον ακτιβισμό. Όταν το Ορθόδοξο ήθος διαμορφώνεται από την μελέτη της Θείας Αποκάλυψης, όπως μας δίνεται στην Αγία Γραφή, από συμμετοχή μας στην ευχαριστία και από το μυστήριο του φτωχού αδελφού. Αυτό το τονίσαμε μέσα στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών με την έννοια «η λειτουργία μετά τη λειτουργία». Δηλαδή αυτό το οποίο η γεύση της Βασιλείας του Θεού που έχουμε στη Θεία Λειτουργία πρέπει να καθορίζει το ήθος μας μέσα στον κόσμο. Μερικοί όμως χρησιμοποίησαν τη λειτουργία για να δραπετεύσουν από τις σκληρές πραγματικότητες της ιστορίας, τις αδικίες, τον πόνο, τις ανισότητες, τη φτώχεια, τη μιζέρια. Δεν μπορούμε να βρισκόμαστε σε κοινωνία με τον Θεό εάν δεν συναντήσουμε τον σταυρωμένο Χριστό της ιστορίας που ταυτίζεται με τα θύματα της ιστορίας. Εδώ υπάρχει, αναζητούμε τώρα η Ορθόδοξη πνευματικότητα όπως επικρατεί στην Εκκλησία μας, έχει σημαντικά διαμορφωθεί από την
από το μοναχισμό. Αλλά και ο μοναχισμός, όπως εκφράζεται σήμερα, δεν αντιπροσωπεύει το μοναχισμό του Μεγάλου Βασιλείου, που πίσω από το μοναστήρι είχαμε φτωχοκομεία, είχαμε γυροκομεία, νοσοκομεία κλπ. Πρέπει να επανασυνδέσουμε τη λειτουργία με την ιστορία. Η σχέση εσχατολογίας και ιστορίας παραμένει ένα ανοιχτό πρόβλημα για την Ορθοδοξία. Δεν έχει επιληθεί. Και είναι ευκολότερο να περιορίσουμε την Εκκλησία μέσα στην ευχαριστία παρά να πούμε στους ανθρώπους ότι ο Θεός πονάει, ο Θεός σταυρώνεται μέσα στην ιστορία και έχουμε ευθύνη να είμαστε κοντά Του. Εγώ πιστεύω ότι και αυτό που γράφω τώρα είναι η διαμόρφωση μιας πνευματικότητας που έχει μυστική και προφητική διάσταση. Αν συμμετέχουμε στην ιστορία χωρίς να βρισκόμαστε σε κοινωνία με τον Θεό, υπάρχει κίνδυνος η μαρτυρία μας να είναι μία κοσμική πράξη. Εάν όμως ταυτιστούμε με τον Θεό μέσα από την ησυχαστική και ευχαριστιακή παράδοση της Εκκλησίας μας, τότε αυτό που λέμε στην ιστορία το λέμε γιατί είμαστε η παρουσία και η δύναμη του Θεού στον κόσμο. Είμαστε η παρουσία και ο φορέας της δύναμης του Θεού στον κόσμο. Πρέπει να έχουμε μια πνευματικότητα. Η πνευματικότητα είναι ένα καυτό θέμα για την Ορθοδοξία. Πώς μπορούμε να διατηρήσουμε την πιστότητά μας στην ιστορία της Θείας Αποκάλυψης, την εμπειρία της Θείας Ευχαριστίας και ταυτόχρονα να φέρουμε αυτή την εμπειρία μέσα στον κόσμο με τη δική μας μαρτυρία και τη δική μας ταύτιση με τον Χριστό. Άλλωστε, τι είναι η μαρτυρία της Εκκλησίας στον κόσμο? Η μαρτυρία της είναι να είναι η αποκάλυψη της Βασιλείας του Θεού. Και αυτό δεν γίνεται με γενικόλογα, αλλά γίνεται με τη συγκεκριμένη στάση που έχουν οι χριστιανοί μέσα στις αντινομίες ιστορίας. Ο Φλωρός και όταν μίλησε για τη λειτουργικότητα της Ορθοδοξίας, ήταν μία αντίδραση, αν δεις την ιστορία αυτό το κείμενο, ήταν μία αντίδραση, ήταν μία απάντηση όσων καταλάβαινε ότι είχαν υιοθετήσει οι Προτεστάντες μέσα στα πλαίσια του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών. Αλλά η Ορθόδοξη πνευματικότητα χρειάζεται να συζητηθεί περισσότερο. Ευχαριστούμε πολύ. Πατέρα Μανώλη, έχουμε ακόμη μία ερώτηση από τον συνάδελφο στο τμήμα ποιμαντικής θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κοτσιόπουλο. Συνάδελφε. Έλα, Κώστα. Ναι, με ακούτε τώρα? Ναι, σε ακούω. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον πατέρα Εμμανουήλ για την... Δεν σε ακούω. Τον χάσαμε. Κάτι θα έγινε μάλλον με τη σύνδεσή του. Καλά. Τώρα ακούγομαι? Ναι. Ναι. Καλά, εντάξει, δεν σας βλέπω. Σύντομη θα είναι η ερώτησή μου. Ούτως ή άλλως μιλήσαμε για την ανάγκη, την αναγκαιότητα της θεολογίας στο σύγχρονο κόσμο, των επιστημονικών προκλήσεων και της κοινωνικής εξέλιξης. Και επειδή ήδη ζούμε την κοινωνία της διακινδύνευσης, όπως επισημαίνουν όλοι οι κοινωνιολόγοι, όπως ο Ούλιχ Μπέκ και ο Γιούργκερ Χάμπερμας, αναγνωρίζουν όμως την αναγκαιότητα του θεολογικού εκκλησιακού λόγου στη σύγχρονη κοινωνία της διακινδύνευσης, δηλαδή την κοινωνία των βιολογικών πολέμων, ένας πόλεμος που ζούμε τώρα με τους ιούς και τα σχετικά και πολλά άλλα. Επομένως, βλέπουμε ότι και από τον χώρο των θύραθεν επιστημών υπάρχει μια ανάγκη, μια αναζήτηση του σύγχρονου θεολογικού και εκκλησιαστικού λόγου που να θεμελιώνει την έννοια και της δημοκρατίας και της προστασίας της κοινωνίας των προσώπων.
Επομένως, τι θα λέγατε, πώς θα μπορούσαμε να αξιολογήσουμε αυτό εδώ το αίτημα και των σύγχρονων κοινωνικών επιστημών? Ο κοινωτικός τρόπος ζωής και ο προφητικός λόγος της Εκκλησίας δεν θα μπορούσε να ήταν μια απάντηση και σε αυτόν τον κίνδυνο της τεχνογραφειοκρατικής ελίτ που αναπτύσσεται σήμερα, που θέλει να καθορίζει εν πολύ τα πράγματα? Ήδη ο κύριος Σαμπατζίδης υπενήχθη κάτι σχετικό στην προηγούμενη ερώτησή του, αυτό το γεγονός της σχεσιακής οντολογίας, όπως αφήσατε και εσείς να υπενηχθεί, όπως το υπενηχθήκατε στην ομιλία σας. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Αν ακούστηκε. Ναι, ακούστηκε. Και το δεύτερο ερώτημα, κάνατε λόγο για την αλληλοεπικαλυπτόμενη συνένεση των διαφορετικών θρησκευτικών κοινοτήτων. Αυτό είναι πολύ καλό να λέγεται, ιδιαίτερα στα κοινωνικά ζητήματα. Ο Τζον Ρόλς μιλάει και για την επάλληλη συνένεση, ο φιλελεύθερος διανοητής, που αναγνωρίζει και αυτός την παρουσία της θεολογίας στην θεμελίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ιδιαίτερα του χριστιανισμού. Ο ίδιος κάνει μια διάκριση ότι στο Ισλάμ δεν υπάρχουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό το λέει και ο Ρόλς και ο Τέιλορ, ο γνωστός Τσαρλς Τέιλορ, ο σοσιαλδημοκράτης πολιτικός φιλόσοφος, που λέγει αυτό το πράγμα, ότι η επάλληλη συνένεση των διαφορετικών θρησκευτικών κοινοτήτων θα πρέπει να είναι στην κατεύθυνση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και πάλι θέτει εδώ ένα ζήτημα του ρόλου του Ισλάμ, που δεν αποδέχεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτό? Κοίτα, η αναζήτηση ενός σύγχρονου θεολογικού λόγου μέσα στα κοινωνικά τεκμηνόμενα είναι κάτι στο οποίο συμφωνούμε. Αλλά αυτός ο θεολογικός λόγος πρέπει να διαμορφωθεί διαλογικά. Η Ορθοδοξία μέσα σε μία πλουραλιστική κοινωνία πρέπει να ακούσει τις άλλες πολιτισμικές και θρησκευτικές κοινότητες και σε διάλογο μαζί τους να διαμορφώσει την Ορθόδοξη μαρτυρία και το τι μπορεί να προσφέρει η Ορθοδοξία για την διαμόρφωση του κοινού καλού. Και είπα ότι στο παρελθόν η θεολογία, όλες οι θρησκευτικές κοινότητες διαμόρφωσαν την ταυτότητά τους σε αντίθεση με τους άλλους. Στη σημερινή κοινωνία πρέπει να αναστοχαστούν την ταυτότητά τους και να την επαναπροσδιορίσουν σε διάλογο με τους άλλους. Και αυτό είναι σημαντικό. Δεν αρνούμε ότι η Ορθοδοξία έχει κάτι να πει στη σύγχρονη κοινωνία, την επανασύνδεση τη σχεσιακή οντολογία με την ηθική κλπ. Το άλλο τώρα για τον Ισλαμοφόβιο, επειδή ξέρω καλά τον Τέιλο, ο Τέιλο υποστηρίζει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία μπορούν να κατοχυρωθούν διαφορετικά από διαφορετικές θρησκείες και διαφορετικά πολιτισμικά και φιλοσοφικά συστήματα μπορεί να είναι η βάση της επικοινωνίας όλων των πολιτισμών σε μία πλουραλιστική κοινωνία και μας προειδοποιεί σε ένα άρθρο το οποίο έχει γράψει ότι δεν θα πρέπει να θεωρήσουμε μερικούς ενδιασμούς ορισμένων θρησκευτικών κοινοτήτων όσο αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα σαν τελεσίδικα. Διότι και οι θρησκείες εξελίσσονται και οι θρησκείες προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις και μέσα σε αυτή την προσαρμογή υπάρχει εξέλιξη μεταξύ στις διάφορες θρησκείες για την σωστή κατανόηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και υπάρχουν πολλοί μουσουλμάνοι θεολόγοι οι οποίοι υποστηρίζουν ότι το Ισλάμ, το αυθεντικό Ισλάμ όπως αυτοί το καταλαβαίνουν, δεν έρχεται σε αντίθεση με τις βασικές αξίες και αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπάρχει δυνατότητα να κατοχυρωθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και από βάση της Ισλαμικής παράδοσης. Δηλαδή κάπου πρέπει να δούμε ότι στην ιστορία εξελίσσεται, υπάρχει μια ρευστότητα στην κοινωνία και
Αυτό δεν θα πρέπει να μας κάνει να απαγοητευόμαστε όταν βλέπουμε τον άλλον να έχει διαφορετικές αντιλήψεις ή να διαφωνούμε ριζικά μαζί με τις θέσεις τις οποίες έχει. Πατέρα Μανώλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι 9 ακριβώς. Εντάξει, ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά, μεγάλη τιμή και η χαρά. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Ευχαριστίες πολλές για την παρουσία σας και κυρίως ευχαριστίες και την αγάπη μας σε εσάς και στην κυρία Σαμφό που είναι μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ. Και μας παρακολουθεί. Χαιρετίσματα στη Βοστόνη και σε όλους σας και στην Ελασσόνα που χορεύει. Ας μην χορέψει άλλο το βράδυ. Ευχόμαστε. Εμείς να ευχαριστήσουμε την αγαπητή Αγγελική Ζιάκα που συγκλώνησε την απόψινή εκδήλωση. Να ευχαριστήσουμε βεβαίως από καρδίας τον πατέρα Εμμανουήλ Κλάψη για όλη την παρουσία του στα θεολογικά γράμματα στην διακονία της Εκκλησίας και στην απόψινή εκδήλωση που νομίζω ότι συνεισέφερε με πολύ σημαντικές απόψεις, κατέθεσε πολύ σημαντικές απόψεις. Και επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω θερμά τους συνεργάτες της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών που είναι πίσω από τις κάμερες και διευκόλυναν τα μέγιστα την πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο Τριωδίου, καλές αποκριές και καλή Σαρακοστή. Το επόμενο ραντεβού μας είναι την 3η 23 Μαρτίου με μια πολύ σημαντική συζήτηση για το κείμενο στο οποίο αναφέρθηκε ήδη ο πατήρ Εμμανουήλ υπέρ της του κόσμου ζωής για το κοινωνικό ήθος, την κοινωνική διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Κείμενο που ετοιμάστηκε από θεολόγους του Οικουμενικού Πατριαρχείου και κυκλοφορεί ήδη σε διάφορες γλώσσες. Και θα το παρουσιάσει ο πατήρ Ιωάννης Χρυσαυγής, θεολογικός σύμβουλος του Πατριάρχη, και θα συζητήσουν μαζί του ο καθηγητής Βασίλειος Μακρύδης από τη Γερμανία, ο Θανάσης Παπαθανασίου, ο αρχισυντάκτης της Σύναξης, και η Θεοδότα Νάντσου από το WWF Ελλάς. Λοιπόν, καλό σας βράδυ, πατέρα Μανώλη, και πάλι ευχαριστώ εμείς. Σε εσάς που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα, παρότι είναι τσικνοπέμπτη. Λοιπόν, καλή τσικνοπέμπτη, λοιπόν. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Χαίρετε. Χαίρετε.